Φίλες και φίλοι, ωραίοι μου Έλληνες, γεια σας. Νίκο Τζιόπα στο μικρόφωνο με Εθνοπάθεια. Κοντά σας και σήμερα, Παρασκευή 8 Απριλίου του 2016. Θέλω να ενημερώσω, για να ξέρουν οι ακροατές, ότι η εκπομπή είναι μαγνητοφωνημένη, είναι ηχογραφημένη τις προηγούμενες μέρες. Και αυτό για να προλάβω τυχόν παραλήψεις, επειδή η επικαιρότητα, ειδικά για το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα, και δεν είναι άλλο από το μεταναστευτικό που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία. Η επικαιρότητα τρέχει λοιπόν και ίσως κάποια γεγονότα που συνέβησαν αυτές τις μέρες από την ημέρα της ηχογράφησης της εκπομπής μέχρι και σήμερα που την ακούτε εσείς από το ραδιόφωνο του Ελεύθερου Κόσμου, κάποια δεδομένα να έχουν αλλάξει. Έχω και τη μεγάλη τιμή σήμερα και τη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή μου τον κύριο Νικόλα Οραζή. Ο κύριος Οραζής, το όνομα σας είναι γνωστό, έπαιξε τις τελευταίες μέρες στην επικαιρότητα με βάση τα όσα συνέβησαν στον Πειραιά. Ο κύριος Οραζής είναι γιατρός, είναι μάλιστα και αθλίατρος. Ένα μικρό βιογραφικό του, ο κύριος Οραζής γεννήθηκε το 1969 στην Αθήνα. Όσον αφορά την επαγγελματική του προϋπηρεσία, να πω ότι ήταν προπονητής, ήταν β' γιατρός, συγγνώμη, στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Ελπίδων, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βουκουρέστι, στη Ρουμανία, όπου μάλιστα η Εθνική μας πήρε τη δεύτερη θέση. Επίσης, ήταν γιατρός ποδοσφαιρικών αγώνων της ΕΠΟ και του Κυπέλλου Ελλάδος, γιατρός σε 250 ποδοσφαιρικούς αγώνες, μεταφραστής του προπονητή της Εθνικής Ελλάδας Ποδοσφαίρου Άγγελου Ιορδανέσκου στη Ρουμανία, γιατρός στα Ινστιτούτα Αισθητικής Beauty Form Εγάλεο Νέα Σμύρνη, γιατρός της ποδοσφαιρικής ομάδας Πολυτέχνικα Ίαση στη Ρουμανία, γιατρός της ποδοσφαιρικής ομάδας Rapid Βουκουρεστίου πάλι στη Ρουμανία και γιατρός στο Ιπποκράτιο. Κύριε Ραζή, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ που με προσκαλέσατε να είμαι κοντά σας αυτό το βράδυ. Εδώ να υπογραμμίσω ότι είμαι γιατρός στην ειδικότητα στο Ιπποκράτιο. Δεν έχω τελειώσει ακόμα την ειδικότητα. Μάλιστα. Καλώς το διευκρινίζετε. Να πω για τους ακροατές που μας ακούνε ότι στην εκπομπή συμμετέχει και ο γνωστός οικονομολόγος ο Μιχάλης Δέλτα του Παρατηρητηρίου Ελληνοφώνων Γρικύλων. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλησπέρα και στον επιφανή καλεσμένο μας. Καλησπέρα σας. Δεν είμαι επιφανής, είμαι ένας άνθρωπος σαν εκατομμύρια άλλους ανθρώπους που δεν άντεξαν κάποια γεγονότα, μόνο που επειδή εγώ στάθηκα μπροστά σε ένα συγκεκριμένο γεγονός, δεν άντεξα πιο πολύ από τους άλλους και βγήκα και μίλησα. Μάλιστα. Κύριε Ραζή, γι' αυτό ακριβώς το λόγο σας κάλεσα και σήμερα στην εκπομπή μου. Ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για τον κόσμο που μας ακούει, για το τι ακριβώς συνέβη στον Πειραιά κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων σας. Ναι, ήταν μεσημέρι Τετάρτης, περίπου 4 η ώρα εμφανίστηκα στην πύλη Ε2 Πειραιά, έτσι όπως σαν εθελοντής. Πρόσφερα τις υπηρεσίες μου σαν εθελοντής βέβαια, χωρίς να έχω ας πούμε υπογράψει τίποτα χαρτιά ή να πληρώνω με τίποτα. Το έκανα με όλη μου την καρδιά, το κάνω με όλη μου την καρδιά για αυτά τα προσφυγόπουλα, τα οποία πιστέψτε με είναι άλλο να σας τα λέει κάποιος πώς είναι και άλλο να τα ζείτε εσείς ο ίδιος πώς ζούνε. Επαναλαμβάνω, γυρίζω στην Τετάρτη εκείνη. Φτάνοντας εκεί είδα το νοσηλευτικό προσωπικό. Τους αγαπάω υπερβολικά αυτούς τους ανθρώπους του Ερυθρού Σταυρού. Είναι άξιοι θαυμασμού και τι να πω. Εγώ συγχαίρω τον Ερυθρό Σταυρό για όλα αυτά τα όσα έχει κάνει μέχρι τώρα. Φτάνοντας εκεί λοιπόν, ήταν μια κανονική μέρα με πολύ κόσμο να έρχεται στο ιατρείο του Ερυθρού Σταυρού. Αρχίσαν να έρχονται τα περιστατικά τα γνωστά, με μπύρετα, πονόλεμο, βήχα και παρόμοια ας πούμε κακουχίες, κάποιες καταστάσεις οι οποίες είναι λογικές μετά από τόση ταλαιπωρία που έχουν περάσει αυτοί οι άνθρωποι. Από εκεί και έπειτα άρχισε η καταγραφή των ανθρώπων αυτών που περίμεναν και σε κάποια στιγμή ήταν ώρα 4 και 20, 4 και 25, γίνεται το πρώτο περιστατικό
στο οποίο ένας τσακωμός μέσα στην Ε2, ένας Σύριος με έναν Αφγανό μπροστά στην οικογένεια του Αφγανού. Ο Αφγανός είχε δύο μικρά παιδάκια τα οποία άρχισαν να ουρλιάζουν, να κλαίνε, βλέποντας τον μπαμπά τους χτυπημένο. Η γυναίκα του το ίδιο. Τρέξαμε να δούμε τι γίνεται. Εγώ βασικά σαν γιατρός δεν έπρεπε να τρέχω. Αυτό θέλω να καταλάβετε, ότι ο γιατρός λογικά κάθεται στο ιατρείο, έτσι, και περιμένει να του έρθουν περιστατικά. Δεν ήμουν όμως ένα τέτοιου είδους γιατρός. Εγώ πήγαινα μέσα στην Ε2, πήγαινα μέσα στο σπίτι αυτό το μεγάλο, το σπίτι που τους έχουν μέσα γύρω στα 500-600 άτομα. Τους έχουν μπουζουριάσει τους ανθρώπους και κοιμούνται σαν τα ζώα. Πήγαινα, φορούσα τη μάσκα βέβαια, φορούσα τα γάντια, με βλέπανε όλοι, με χαιρετούσαν, με βλέπανε σαν φίλο καταρχήν, σαν άνθρωπο που ξέροντας ότι τους προσέχω, και όταν με βλέπανε καταλαβαίναν ότι έχω έρθει στο ιατρείο και ερχόντουσαν από πίσω μου αυτοί που είχαν ανάγκη. Σας εμπιστευόταν με λίγα λόγια. Ναι. Μόνο και μόνο η εμφάνισή μου, με χαιρετούσαν. Μου λέγανε γεια σου, είχαν μάθει πολύ το γεια σου και καταλαβαίναν ότι ήρθε ο γιατρός. Δεν ήμουνα δηλαδή να πάω στο ιατρείο, να πάω στο τροχόσπιτο του Ερυθρού Σταυρού, να κάτσω μέσα και τελείωσε. Όχι, εγώ ανά μία ώρα έμπαινα μέσα σε εκείνο το μεγάλο σπίτι, μέσα σε εισαγωγικά σπίτι που θύμιζε Αχυρώνα. Θύμιζε Αχυρώνα όχι γιατί είχε άχυρα κάτω, αλλά γιατί ήταν στιβαγμένα ζώα κάτω, γιατί έτσι τους έχουν, σαν ζώα τους έχουν. Τους φέρανε στην Ελλάδα και τους κάνανε ζώα σε μια πολιτισμένη χώρα που θέλει να λέγεται, να φημίζεται στον κόσμο για τον πολιτισμό της, για την Ολυμπιάδα τους, για την Ολυμπιάδα μας. Εμείς φιλοξενούσαμε ζώα. Λοιπόν, βλέποντας λοιπόν το περιστατικό στις 4 και 20 περίπου, βγάζουμε και τον Αφγανό και τον Σύριο, τους φέρνουμε στο τροχόσπιτο. Περιποιούμαστε τον Σύριο, περιποιούμαστε τον Αφγανό. Μάλιστα μία νοσηλεύτρια, η κύρια νοσηλεύτρια του έδωσε και παγωκίστη έτσι ώστε να την βάλει στο μάτι, είχε χτυπηθεί στο μάτι. Ήρθε το λιμενικό για να τον συλλάβει, γιατί εκείνος ήταν ο οποίος είχε αρχίσει πρώτα στην επίθεση, και παίρνει την παγωκίστη συγκεκριμένα και πάει να την ξαναρίξει σε άλλον Αφγανό. Δηλαδή μπροστά στους λιμενικούς, φανταστείτε τώρα, 5 λιμενικοί μπροστά του, έτοιμοι να τον συλλάβουν. Του δίνουμε την παγωκίστη λέγοντας στους λιμενικούς περιμένετε λίγο να περιποιηθούμε το τραύμα του και μετά τον παίρνετε, και σηκώνει, πώς να το πω, αυτό το πλάσμα ας πούμε, που δεν είναι πλάσμα, αυτό το όνα, αυτό το τέρας ας το πω έτσι, την παγωκίστη μπροστά σε όλους και πάει να χτυπήσει άλλον ομοειδάτη. Να συνεχίσει το επεισόδιο δηλαδή. Να συνεχίσει το επεισόδιο, ναι. Λοιπόν, αμέσως μόλις το βλέπουν, τον παίρνουν μέσα οι λιμενικοί. Ο άνθρωπος δεν ήταν για πολλά. Περιποιούμαστε μετά τον Αφγανό που έκανε και καμιά κρίση άσθηματος και φοβηθήκαμε κάπως περισσότερο. Φεύγουμε από αυτό το γεγονός. Αρχίζει και κυλάει κανονικά η ώρα. Φτάνουμε γύρω στις 6:30-7 παρά, που έχουμε δει γύρω στα 70 περιστατικά με μπύρετα και πονόλαιμο βήχα. Και τα κατατάσσουμε κυρίως σε φαριγγίτιδες, κάπως εκεί σε λαριγγίτιδες. Δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορική διάγνωση, γιατί όλοι σου έρχονται και σου λένε έχω πονόλαιμο, έχω βήχα. Δεν γίνεται έτσι η ιατρική. Δεν είναι μπακάλικο η ιατρική να μπαίνεις σε ένα σούπερ μάρκετ, να λες έχω αυτό, ναι, παρά αυτό. Όπως θέλουν να το κάνουν σήμερα, να βρίσκεις τα... Θέλετε να μας πείτε, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατρέ. Ότι ασφαλώς και δεν είναι μπακάλικο, και ασφαλώς ότι το να έχει κάποιο πονόλαιμο ή κάποιο βήχα μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα. Βέβαια, είναι η διαφορική διάγνωση που πρέπει να γίνει σε ιατρείο κανονικά, με εξέταση κανονικά. Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Ακριβώς αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Ότι από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, είναι εντελώς πρόχειρος ο τρόπος με τον οποίο, χωρίς βέβαια δική σας ευθύνη, να ασκείτε το λειτουργήμά σας. Βέβαια, μα δεν μπορείς καταρχήν, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Σε ένα τροχόσπιτο δεν μπορείς να βάλεις έναν άνθρωπο ο οποίος βύχει, έχει πτύελα επί μία εβδομάδα, εντάξει, και βύχει κάθε 10 δευτερόλεπτα, 15 δευτερόλεπτα. Ο άνθρωπος ερχόταν χωρίς μάσκα και άρχισε και έβηχε. Πού να ξέρω εγώ τι γίνεται με αυτόν τον βήχα. Δεν γίνεται έτσι. Η ιατρική, όπως είπα, δεν είναι μπακάλικο που θέλουν να βάλουν τα φάρμακα μέσα σε σούπερ μάρκετ. Μπαίνει ο άλλος, αντί να λέει δώστε μου ένα σαμπουάν, δώστε μου ένα δεν ξέρω τι φάρμακο. Έτσι θέλουν να τα κάνουν τώρα. Δηλαδή,
το καινούριο καθεστώς. Έτσι μας είχαν και εκεί. Έχω Βήχα. Και ο Βήχας, να σας δώσω εγώ 20 διαφορετικές διαγνώσεις του Βήχα. Πώς να κάνεις διαφορική διάγνωση εκεί πέρα. Μάλιστα, καταλαβαίνουμε. Ωραία. Συνεχίζουμε στο περιστατικό και εμφανίζονται γύρω στις 6 που λέγαμε τέσσερα παιδιά, νέα παιδιά, ηλικίας 33 μέχρι 37 χρονών, ήταν φίλοι, ήταν Σύριοι, ο οποίος ο ένας από αυτούς στα σπαστά αγγλικά, γιατί μπορώ να σας πω εδώ η άλλη αλχημία του κράτους, είναι ότι δεν έχει στείλει έναν μεταφραστή, 2-3 μεταφραστές που να ξέρουν ελληνοαραβικά. Δηλαδή τόσο απόνεινε αυτό το κράτος αυτών των ανθρώπων που κυβερνούν αυτή τη χώρα και που κυβερνούσαν αυτή τη χώρα, γιατί μιλάω και στο παρελθόν και στο παρόν. Έναν απλό μεταφραστή δεν έχουν στείλει να μπορεί να βοηθάει το ιατρικό team. Είναι η υποκρισία του δίθεν ανθρωπισμού του, στην οποία θα πούμε στη συνέχεια περισσότερα πράγματα. Είναι επικίνδυνα, δεν είναι υπόκριτες, είναι επικίνδυνοι άνθρωποι. Βάλανε αυτούς τους ανθρώπους κατά δεκάδες χιλιάδες στην Ελλάδα, τους βάλανε μέσα, και όταν βάλεις έναν άνθρωπο στην Ελλάδα πρέπει να τον περιποιήσεις σαν άνθρωπο. Αν βάλεις ένα ζώο, καταλαβαίνω, έκανες εισαγωγή ενός ζώου, τον βάζεις σε στάβλο. Αυτοί βάλανε ανθρώπους μέσα στην Ελλάδα λέγοντας ότι είναι ανθρωπιστές και τους έχουν σαν ζώα. Μάλιστα. Για να πάμε στο περιστατικό τώρα. Να πάμε στο περιστατικό. Πάμε στο περιστατικό και μου λένε ο ένας από αυτούς σε σπαστά αγγλικά ότι ο κύριος, και μου δείχνει τον νεαρό πιο κάτω, φόραγε μάσκα μάλιστα, έχει εδώ και μία εβδομάδα αιμόπτυση και Βήχα. Κοιτάω την νοσηλεύτρια, με κοιτάει καλά, ήταν η πρώτη περίπτωση που συνέβαινε αυτό το περιστατικό, η πρώτη φορά που αναφερόταν το περιστατικό. Ρώτησα πού μένει, η δεύτερη ερώτηση ήταν με ποιον μένει, η τρίτη ερώτηση ήταν με πόσους μένει, και ήταν και οι τέσσερις μαζί φίλοι που μέναν εδώ και μία εβδομάδα στην ίδια σκηνή, μια λίγο πιο μεγάλη σκηνή, και όλοι είχαν Βήχα, έντονο Βήχα, ο ένας από αυτούς είχε αιμόπτυση. Πού θα πάει στο μυαλό μου, ότι είναι παίχτης του χόκεϊ? Οι παίχτες του χόκεϊ στην Αμερική, ναι, υπάρχει περίπτωση στην καριέρα τους να κάνουν αιμόπτυση. Όχι βέβαια, δεν θα πάει εκεί. Θα πάει σε κάτι πιο σοβαρό. Πήρα τηλέφωνο, ειδοποίησα και είπα στο ΕΚΑΒ, έχουμε έκτακτο περιστατικό, παρακαλώ πολύ, υποπτεύομαι, επαναλαμβάνω, φυματίωση. Κάποιοι μου είπανε, δεν είναι έτσι Νίκο, δεν είναι τόσο απλά, μπορεί να είναι πολλά διαφορετικά. Ακριβώς, αυτό είπα, διαφορετική διάγνωση δεν γίνεται εκεί. Αλλά πιστεύω ότι η διαφορετική διάγνωση θα γινόταν άμεσα στο νοσοκομείο, αν πήγαινε ο ασθενής. Πραγματικά, μετά από κάποιες ώρες, χωρίς να είμαι εγώ παρόν, τον πήρε το ΕΚΑΒ, αυτόν τον νεαρό, τον πήγε σε κάποιο νοσοκομείο, από ό,τι έμαθα την επόμενη μέρα, γιατί επαναλαμβάνω δεν το ήξερα εγώ, αν και το ανέφερα δύο φορές, θέλω να υπενθυμίσω κάτι εδώ, ότι το συγκεκριμένο παιδί μου ήρθε μία φορά στις 6 και μου ήρθε πάλι μία φορά στις 8, ρωτώντας με, θέλω να πάω σε νοσοκομείο, δεν είμαι καλά, έχω αιμόπτυση. Εγώ, μην έχοντας απάντηση από το ΕΚΑΒ, γιατί λογικό είναι το ΕΚΑΒ, είχε πάρα πολλά περιστατικά εκείνη τη μέρα, του έλεγα να είσαι εδώ κοντά, αν έρθει το ΕΚΑΒ θα σε πάρει. Πραγματικά τον πήγανε σε νοσοκομείο για να μάθω την άλλη μέρα μέσω του Υπουργείου Υγείας, με ένα τηλέφωνο ενός ανωτέρου ανθρώπου από το Υπουργείο Υγείας, ότι ο άνθρωπος αυτός σηκώθηκε και έφυγε μέσα από το νοσοκομείο. Τον χάσανε δηλαδή. Τι συνέβη στο νοσοκομείο, γιατί έφυγε από το νοσοκομείο, ποιος ο λόγος, ενώ ήταν περιστατικό που διεκομίστηκε, επίγον περιστατικό και έπρεπε να δοθεί άμεση σοβαρότητα σε αυτό το περιστατικό, πώς έφυγε, δεν έμαθα ποτέ. Αμέσως με πήραν τηλέφωνο, με ειδοποίησανε, μου λέει κύριε Νίκο, καλό θα ήταν να τους εντοπίσουμε, αν ξέρετε να μας υποδείξετε. Για να υποδείξω έπρεπε να πάω εγώ εκεί ο ίδιος. Δεν ξαναπήγα όμως από τότε. Πάμε λοιπόν λίγο μετά, όπου συγκεκριμένα κάποια λεπτά αργότερα, μετά από αυτό το περιστατικό, συναντιέμαι με κάποιους ανθρώπους και μου λένε, Νίκο, έχουμε μία περίπτωση μιας γυναίκας η οποία είναι μεταξύ της κεντρικής πύλης και της Ε2, η οποία εδώ και δύο μέρες αιμορραγεί, μάλλον απέβαλε. Τέτοια περιστατικά. Πάμε λίγο μετά από μία ώρα που μου έρχεται ένας, ήταν γύρω στα 50 χρονών, πιστέψτε με, πρώτη φορά έβλεπα σε τέτοια κατάσταση έναν άνθρωπο,
μου δίνει ένα χαρτί, προσέξτε τι θα πω, μου δίνει ένα χαρτί επίσημο από νοσοκομείο, το οποίο γράφει ψώρα. Από ελληνικό νοσοκομείο. Ναι, ναι, ναι. Τον είχαν ήδη δει και είχε χαρτί παραπεμπτικό από ψώρα και ζητούσε, συγγνώμη, είχε χαρτί το οποίο είχε διάγνωση ψώρα και ζητούσε σπρέι, ζητούσε να κάνει κάτι. Κοιτάω την νοσηλεύτρια. Αυτός είχε ψώρα και τον... συγγνώμη τώρα, γιατί αυτό είναι σοβαρό. Είχε ψώρα και τον βάλαν μέσα στους υπολείπους. Συγγνώμη για την ερώτηση και εγώ, πού να τον βάλουν, μέσα στους άλλους υπολείπους. Αφού δεν υπάρχει οργάνωση, υπάρχει κράτος οίκος ανοχής, ονομάζεται αυτό. Δηλαδή, μα και εκεί στους οίκους ανοχής υπάρχει μια τάξη. Μπαίνουν με τη σειρά οι πελάτες. Σε αυτό το κράτος εδώ πέρα... Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, δεν έχω τι να πω, δεν έχω τι να σας απαντήσω. Εγώ σας λέω κάτι. Κοιτάω την νοσηλεύτρια εκείνη τη στιγμή. Μου λέει τι να κάνω αυτός. Του λέω το πρώτο πρέπει να κάνεις είναι να κάνεις καμιά κοσαριά μέρες μπάνιο, αστειευόμενος μέσα στην όλη κρίσιμη κατάσταση. Δεύτερον, θα μου πεις πώς μεταφραζόταν. Δεν μεταφραζόταν. Απλά φώναξα κάποιον διερμηνέα, δηλαδή διερμηνέα όχι επίσημο, άνθρωπο που ήξερε από αγγλικά, αραβικά και άρχισα και του μιλούσαμε στο έτσι. Και του έλεγα, πρέπει να κάνεις μπάνιο, πρέπει να πετάξεις τα ρούχα σου, πρέπει να μην μένεις με άλλους ανθρώπους όλον αυτό τον καιρό, πρέπει να, πώς να σου πω, να αλλάξεις ρούχα, αυτά τα ρούχα να τα κάψεις, αυτά που φοράς, και ένα τέταρτο, να πάρεις αυτό το σπρέι, του δώσα ένα σπρέι συγκεκριμένο, δεν κάνω τη διαφήμιση αυτή τη στιγμή, για την ψώρα. Μάλιστα. Μου είπε, δεν μπορώ να κάνω μπάνιο, μου λέει, πού να κάνω μπάνιο. Κοίταγα εγώ δεξιά σ' αριστερά, με θεώρησα βλάκα. Πού να κάνει μπάνιο αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, του έλεγα να πάει να πέσει στο λιμάνι του Πειραιά να κάνει μπάνιο, έτσι δεν του έλεγα. Του έλεγα δηλαδή να πάει να πληθεί στο λιμάνι του Πειραιά. Ανάμεσα στα καράβια που φεύγουν για Κρήτη και για δεν ξέρω ποια νησιά, να πάει να πέσει μέσα και να αρχίζει να λούζεται, να πλένεται. Τώρα από τα λίγα. Συγγνώμη που σας διακόπτω τώρα. Από τα λίγα που μας λέτε, περιγράψατε πάρα πολύ. Ωραία, ένα χάος το οποίο επικρατεί. Το απόλυτο χάος. Το απόλυτο χάος. Και φανταστείτε, αυτό είναι πριν το περιστατικό, έτσι. Αυτό είναι κάποια περιστατικά τα οποία είδαμε κάποια απλή μέρα. Για να πάμε λοιπόν τώρα στα περιστατικά, να πάμε στο περιστατικό και να βάλουμε και στην κουβέντα μας το Μεγάλη το Δέλτα που έχει κάποια ερωτήματα να σας κάνει. Να σας πω όμως ότι τις προηγούμενες μέρες εγώ έχω δει ήδη γύρω στα 10 περιστατικά με ψώρα. Εντάξει. Α, μάλιστα. Έχω δει ήδη άλλα 20 περιστατικά με ψήρες. Εντάξει. Μάλιστα. Τι να σας πω. Δηλαδή, πάμε στο περιστατικό λοιπόν όπου είναι βράδυ, είμαι γύρω στις 9 και είμαστε ήρεμοι, δεν έχουμε πάρα πολύ δουλειά στο τροχόσπιτο και καθόμαστε ήρεμοι με την νοσηλεύθρια. Σε κάποια στιγμή ακούμε ένα βοητό, βγαίνει ένα μπούγιο ανθρώπων μη ελεγχόμενης κατάστασης όσον αφορά τον τρόπο που βγήκαν έξω, σαν να προσπαθούσαν να καλύψουν κάποιον. Πόσα άτομα περίπου? Εγώ από ό,τι είδα γίνανε γύρω στα 100 άτομα μετά, αλλά ήταν γύρω στα 40-50 στην αρχή, τα οποία καλύπτανε κάποιον, κάπου τον πηγαίνανε. Αμέσως βγήκα στην πόρτα και κατάλαβα κάτι δεν μου πήγαινε καλά και λέω στα παιδιά, προσοχή παιδιά, ίσως έχουμε γενική σύραξη, καλό είναι να, αν συμβεί κάτι, να είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Κάποια από τα παιδιά μου είπανε, μπα Νίκο, αυτό γίνεται καθημερινά σχεδόν, το έχουμε δει, δεν. Λέω, εντάξει παιδιά, εγώ καθημερινά δεν ήμουνα εκεί πέρα, οπότε υπάρχει περίπτωση να το ξέρουν, αλλά κάτι δεν μου πήγαινε καλά. Σε κάποια στιγμή αυτοί οι 40 γίνονται παραπάνω, 70-80, δεν αντέχω άλλο και γύρω και λέω, παιδιά, η κατάσταση είναι πολύ πιο κρίσιμη, θα ειδοποιήσω το λιμενικό. Ειδοποιώ το λιμενικό, πραγματικά αυτοκίνητο του λιμενικού έρχεται μετά από 3-4 λεπτά, ένα αυτοκίνητο με 4 παιδιά μέσα του λιμενικού. Και το λιμενικό τι κάνει, έτσι όπως έρχεται το αυτοκίνητο, πηγαίνει πίσω από αυτό το μπούγιο των 50-60 ατόμων, τα οποία πηγαίνανε συνέχεια και προσπάθησαν να φυγαδεύσουν ένα άτομο, και καταφέρνει, κατεβαίνοντας κάτω, να συλλάβουν αυτό το άτομο. Εκείνη τη στιγμή αποφασίζω να πάω εγώ κοντά και να αρχίσω να τραβάω βίντεο. Θα μου πεις γιατί πήγες κοντά. Επαναλαμβάνω, κάτι μου λέει ότι δεν θα πάει καλά η κατάσταση εκείνο το βράδυ. Κάτι θα γίνει σοβαρό. Άρχισα να βγάζω βίντεο φωτογραφίες. Κάποιος με είδε από τους Σύριους. Μου λέει stop, stop, όχι φωτογραφίες, θα σου σπάσουμε την κάμερα. Μου το είπε στα αγγλικά. Ναι, λέω, παιδιά, εγώ γιατρός είμαι, δεν τραβάω φωτογραφίες, δεν έχω καλό σήμα.
άρχισα να τους λέω βλακίες, γιατί φοβήθηκα ότι ανάμεσά τους θα έχω πρόβλημα. Λοιπόν, παρκάροντας το περιπολικό και βγαίνοντας, έρχονται κάποιοι από το αντίπαλο στρατόπεδο και μου λένε: «Συλλάβετε τον, συλλάβετε τον, πείτε στους λιμονικούς να το συλλάβουν, έχει μεγάλο μαχαίρι». Πραγματικά του βρίσκουν ένα μεγάλο μαχαίρι, οι λιμενικοί τον συλλαμβάνουν, τον βάζουν μέσα στο αυτοκίνητο και τότε αρχίζει το χάος. Τότε αρχίζει να περικυκλώνουν το αυτοκίνητο γύρω στα 100 άτομα, να βάζουν τα γυναικόπαιδα κάτω, βάζανε παιδιά μπροστά στις ρόδες του περιπολικού, βάζανε γυναίκες μπροστά στις ρόδες για να μην μπορεί να φύγει και αυτοί γύρω-γύρω άρχισαν να κουνάνε, να κλωτσάνε το περιπολικό, τσαρακουνώντας μέσα τους τα παιδιά μαζί με τον Σύριο τον, που είχε συλληφθεί. Αυτό διέρχεσε γύρω στα 3-4 λεπτά. Οι λιμενικοί δεν ξέραν τι να κάναν, να βγουν, να φύγουν και έτσι. Υπήρξε πανικός. Εκεί άρχισα να τραβάω το βίντεο και τις φωτογραφίες πάλι. Και εκεί βγήκε ο ένας αστυνομικός, ο λιμενικός, φοβόμενος τη ζωή του, παρέθυνε το όπλο προς τα πάνω και είπε «Go back, go back». Φοβούμενος εγώ ότι υπάρχει περίπτωση κάποιος Σύριος από την τρέλα που έχουν να αρπάξει το όπλο και να γίνει, έσκυψα το κεφάλι και άρχισα να τρέχω προς τα πίσω. Το είχε γενικευτεί το κακό ήδη. Οι λιμενικοί βλέποντας ότι δεν κάνουν πίσω, γιατί ξέρανε πολύ καλά οι Σύριοι ότι οι λιμενικοί δεν θα χρησιμοποιούσουν το όπλο, είναι πια για εκφοβισμό, έγινε χειρότερη κατάσταση και αποφάσισαν οι λιμενικοί, για να μην λιντσαριστούν, να αφήσουν το Σύριο. Αμέσως από τη χαρά τους σηκώνουν το Σύριο πάνω στα μπράτσα τους και τον περιφέρουν, λες και εγώ δεν είναι ο ήρωας της Ε2 εκείνο το βράδυ. Αλλά το μένος δεν φάνηκε εκεί. Ο λιμενικός γύρισε και είπε σε έναν άλλον λιμενικό, δεν μπορούσαμε να τον κρατήσουμε, γιατί τον αφήσατε. Κάποιος ρώτησε, δεν τα είδες, γιατρέ πες τα, δεν τα βλέπεις. Μάλιστα. Τότε σε κάποια στιγμή ήρθε η νοσηλεύτρια, με πήρε από το γιακά, σας το λέω έτσι ακριβώς όπως έγινε. Μου λέει, Νίκο, τι κάνεις εδώ, θα σε λιντσάρουμε, δεν καταλαβαίνεις αγόρι μου. Πραγματικά συνειδητοποίησα ότι είχα κάνει μεγάλη βλακεία τότε, οπισθοχωρήσαμε. Όλα τα παιδιά τότε βγήκε γενική απόφαση και από την νοσηλεύτρια να σηκωθούμε να φύγουμε και εκείνη τη στιγμή άρχισε και ο Πετροπόλεμος. Γιατί ήδη είχαν ειδοποιηθεί μέσω τηλεφώνων, αυτοί τι κάνουν, ειδοποιούν την Ε1, την Ε2 και τις άλλες περιοχές του Πειραιά μέσω τηλεφώνου και συγκεντρώνονται. Και ορμάνε όλοι μαζί μετά. Μάλιστα. Στην φυγή μας είδα γύρω, και θέλω να με πιστέψετε εδώ, είδα γύρω στα 10 άτομα να έρχονται με καδρόνια. Από πού τα πήρανε δεν ξέρω, αλλά ήταν καδρόνια. Και αμέσως τότε αποφασίζω πάλι να πάρω το 112. Υπάρχει η φωνή μου, υπάρχει η καταγραφή μου στην αστυνομία. Προσέξτε, όχι το λιμενικό, την αστυνομία πήρα. Και λέω, παιδιά, σας παρακαλώ, ξέρω ότι δεν μπορείτε να μπείτε. Ξέρετε ότι η αστυνομία δεν έχει θέση μέσα στον Πειραιά. Εκεί είναι μόνο το λιμενικό. Ελάτε να βοηθήσετε τους λιμενικούς. Θα τους λιντσάρουν. Στείλτε μάχημους. Εγώ το είπα. Μου λέει, πού είστε κύριε, γιατί με ξέρανε εκεί πέρα. Πού είστε, λέω, είμαι μπροστά στην Ε2, θα έχουμε θύματα. Ελάτε, στείλτε άτομα. Πραγματικά μετά από 5 λεπτά ακριβώς, γύρω στα 15-20 άτομα μοτοσυκλετιστές, έχουν πάρει τις θέσεις τους, αλλά οι θέσεις τους είναι αμυνόμενες. Δεν είναι αυτό που λέμε καταστολής. Έρχονται και δέχονται τις πέτρες και τα καδρόνια από μακριά, τους τα πετάνε. Για να μην σας τα πολυλογώ και να τελειώνω, φεύγοντας τα δύο αυτοκίνητα του Ερυθρού Σταυρού, στο πρώτο αυτοκίνητο είμαι εγώ με το νοσηλευτικό προσωπικό, πίσω είναι οι Σαμαρίτες. Σε κάποια στιγμή ένας Σύριος πέφτει, ακόμα και στην υποχώρηση, θέλω να σημειωθεί αυτό, στην υποχώρησή μας βλέπουμε έναν Σύριο να έχει πέσει κάτω. Από τι δεν καταλάβαμε, από τι. Ποιος τον είχε χτυπήσει, τι είχε χτυπηθεί. Από αστυνομικό όμως αποκλείεται, γιατί οι αστυνομικοί, σας λέω, δεν είχαν έρθει σε επαφή. Ήταν η αρχή των γεγονότων. Ήταν αμυνόμενη η αστυνομία. Ναι, οι αστυνομικοί έτρωγαν μόνο τις πέτρες μέχρι εκείνη την ώρα. Περνούσαν οι πέτρες πάνω από τα κεφάλια μας. Κατεβαίνουν λοιπόν τα παιδιά να δουν γιατί είναι τραυματισμένος ο Σύριος. Εγώ βλέποντας το αυτοκίνητο πίσω ότι έχει σταματήσει, σταματάω τον οδηγό το δικό μας και λέω, παιδιά, τι γίνεται, κάτι έπαθε το αυτοκίνητο το δικό μας πίσω. Σταματάμε και πηγαίνουμε. Κατεβαίνουμε με τον οδηγό και πηγαίνουμε κάτω και τότε ακούμε τα παιδιά τους Σαμαρίτες να λένε ότι δεν δέχονται βοήθεια. Νίκο, μην πηγαίνεις. Δεύτερη βλακεία μου να πάω ακόμα πιο κοντά να δω μήπως θέλουν βοήθεια και τους λέω, είμαι γιατρός, θέλετε βοήθεια. Και μου λένε τότε, go back, go back, we will fuck you. Μάλιστα. Λοιπόν, ενώ ξέρανε δηλαδή ότι είμαι γιατρός, μου είπαν ότι θα με
γαργαλίσουνε μέσα σε εισαγωγικά. Και από ό,τι μας είπατε, σας είχαν και εμπιστοσύνη. Επειδή ήταν γιατρός εκεί και σας ξέρανε, σας είχαν εμπιστοσύνη. Όταν σας λέω ότι το μεσημέρι μου λέγανε σούκρα, ναι, έτσι λέγεται στα αράβικα το. Θα μου πεις ήταν οι ίδιοι. Μα δεν υπάρχει περίπτωση να μην με ήξερε η Ε2. Εγώ σας λέω, δεν ήμουν γιατρός του τροχόσπιτου. Εγώ ήμουν γιατρός που έμπαινε μέσα, πήγαινα δίπλα στις σκηνές, με βλέπανε, με χαιρετούσανε, με μάλιστα ξέρανε. Μάλιστα. Και δεχτήκατε και εσείς φραστική επίθεση. Ναι, ανοιχτή φραστική. Δεύτερη απειλή. Στην πρώτη απειλή ήταν ότι θα μου σπάσουν την κάμερα, φύγει από εδώ όταν φίλμαρα. Η δεύτερη απειλή ότι θα σε γαργαλίσουμε εκείνη τη στιγμή. Αποφάσισα λοιπόν ότι τέρμα ως εδώ ήτανε, μπήκαμε μέσα τρέχοντας γιατί ήδη είχε αρχίσει ο πετροπόλεμος και οι αστυνομικοί δέχονταν τις πέτρες κατά πολύ, και όταν φεύγαμε εμείς πια είχε αρχίσει το γενικό κακό. Ήδη σπάγανε από κάτω τα πλακάκια, ήδη σπάγανε τα πλακάκια, πώς τα λένε αυτά, τα μπετά από κάτω. Μάλιστα, και μάλιστα τα πετούσαν σε όλα τα κτίρια, τα παλιά κτίρια εκεί της περιοχής. Εμείς όταν φεύγαμε δηλαδή, άρχιζε το γενικό κακό που κράτησε μία με μία μισή ώρα. Και προσοχή, δεν έγινε μόνο στην Ε2. Μεταφέρθηκε και 600 μέτρα, 500 μέτρα μακριά στο Πέτρινο. Μεταφέρθηκε και άλλα 200 μέτρα στην Ε1. Δηλαδή καμία σχέση το ένα περιστατικό με το άλλο. Τι δουλειά είχε? Είναι σαν να μιλάμε δηλαδή ότι εγώ είμαι στο Περιστέρι, ας πούμε μια περιοχή, και μεταφέρεται το περιστατικό στην Ανθούπολη. Μάλιστα, μέσα καταλάβω. Σε λίγα λεπτά με τα τηλέφωνα μεταφέρανε. Έχουμε δεν ξέρω τι. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Ραζή, να σας πω τώρα ότι εγώ ακούω εμπρόντιτος αυτά που λέτε. Περιγράψατε παραστατικότατα το τι συμβαίνει, το χάος που επικρατεί, το χάος και τη σύγχυση που επικρατεί στην ίδια την κυβέρνηση, η οποία δεν μπορεί να συντονίσει ούτε καν τις υπηρεσίες της. Βλέπουμε τώρα, μας μιλήσατε για ένα περιστατικό με 100 άτομα και πήγαν 4 λιμενικοί. Να κάνουν τι 4 λιμενικοί μπροστά σε ένα αγριεμένο πλήθος? Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή αυτά γεγονότα σαν κι αυτά, προσωπικώς, δεν θα έπρεπε να με αφήνουν εμπρόντιτο, γιατί από αυτή την εκπομπή, μαζί με τον Μιχάλη το Δέλτα, στον οποίο θα δώσω και το λόγο σε λίγο, να σας θέσει ορισμένα ερωτήματα, έχουμε επισημάνει τους κινδύνους που έχει η αλόγιστη λαθρομετανάστευση στην Ελλάδα. Έχουμε επισημάνει από το καλοκαίρι και μετά με πολλές εκπομπές ότι αυτά τα γεγονότα έπρεπε να τα περιμένουμε. Αλλά εδώ να πάμε λίγο σε βάθος τώρα και να βάλω στην κουβέντα του Μιχάλη το Δέλτα, ο οποίος έχει κάποιες ερωτήσεις. Ναι, πρώτα να πω και εγώ 2-3 πραγματάκια και να σχολιάσω από αυτά που άκουσα τώρα. Λοιπόν, όσον αφορά την αλληλεγγύη, επειδή εμείς τους μαρξιστές τους ξέρουμε απλώς και αναγκαστικά, γνωρίζουμε ότι η αλληλεγγύη τους έγκυται στο να τους αφήσουν να μπουν μέσα. Από εκεί και πέρα δεν τους ενδιαφέρει αν μαζείς και αν πεθαίνεις. Από τη στιγμή που έχεις ένα κράτος το οποίο είναι λαιλατημένο από άκρο εις άκρον, με 6 χρόνια μνημόνια και 8 χρόνια οικονομική κρίση, που δεν υπάρχει στο παγκόσμιο ιστορικά, δεν υπάρχει ξανά τέτοιο επεισόδιο κράτους στα τελευταία 150 χρόνια τουλάχιστον που μελετάται η μακροοικονομία και καταγράφουν τα περιστατικά. Έχουν ξεπεράσει και την κρίση του 29 και έρχονται τώρα οι αναρχοκομμουνιστές του καταληψία Τσίπρα, ο οποίος τον ξέρουν και οι πέτρες ποιος ήτανε, γιατί ήταν της δικιάς μου γενιάς αυτός και ήταν καταληψίας τροτσκιστής στα συγκροτήματα Γκράβα. Και ήρθε αυτός εδώ πέρα να μας πει τι εστί αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη σημαίνει ευρώ. Σημαίνει να έχεις λεφτά ώστε να έχεις βασικές υποδομές και βασικές υπηρεσίες να προσφέρεις στους ανθρώπους. Τα απολύτως απαραίτητα. Εδώ πέρα ο γιατρός μας είπε ότι δεν κάνουν μπάνιο. Δηλαδή έφεραν αυτούς τους ανθρώπους κατά χιλιάδες χωρίς καν να τους έχουν ένα ντους να κάνουν. Ναι. Ένα λεπτάκι, είπα δεν κάνουν μπάνιο. Ρωτήσατε μήπως πού γίνεται η αφόδευση? Αυτό θα σας ρωτούσα. Αποχετευτικό σύστημα υπάρχει? Υπήρξε το τελευταίο, τις τελευταίες 15 μέρες φέρανε κάποιες τουαλέτες. Όσο καιρό ήμουν εκεί δεν υπήρχε. Και όλοι πηγαίνανε και κάνανε τα περιτώματά τους. Ακριβώς πίσω σε χώρους στα οποία υπήρχε δέντρα ή κάποια ελτά τα οποία υπάρχουν εκεί, ελληνικά ταχυδρομεία. Με αποτέλεσμα την επόμενη μέρα να έρχονται, ξέρετε, εκεί στα ελτά δουλεύουν άνθρωποι. Δεν είναι έτσι
η κατάσταση. Υπάρχει προσωπικό εκεί, παντού, έτσι. Να υπάρχει δυσοσμία, βέβαια. Βέβαια. Αφόρητη δυσοσμία. Πολιτισμένα πράγματα, δηλαδή. Ότι όποιος έχει πάει, όποιος μπορέσει να πάει, και καλό τον οποιονδήποτε να μπορέσει, γιατί οποιοδήποτε μπορεί να πάει μέσα, ούτε αυτή τη στοιχειώδη προφύλαξη δεν πήρανε, όχι το λιμενικό. Γιατί το λιμενικό δέχεται εντολές. Το κράτος δεν θέλει να τους προφυλάσει. Εδώ βλέπετε ότι έχει αποφασίσει να τους βγάλει από εκεί και δεν μπορεί να τους βγάλει. Γιατί εγώ άκουγα που λέγατε εσείς, δηλαδή δεν υπάρχει αποχετευτικό σύστημα, δεν υπάρχει διευθυντικό σύστημα, δεν κάνουν μπάνιο οι άνθρωποι, τα ρούχα τους ζούνε, ζούνε μέσα δίπλα στα δέντρα, κάτω στο πάτωμα και τρώνε από κάτω, δηλαδή έρχεται στην κασερόλα τη μικρή το φαγητό και τρώνε κάτω στο πάτωμα, με τα χέρια ή με πυρουνάκι πλαστικό, εκεί που δίπλα πατάει ο άλλος για να σηκωθεί με το παπούτσι. Δηλαδή, σας καλώ εγώ να πάμε μια μέρα, θα μπούμε μέσα κανονικά, γιατί σας το ξαναλέω, με ξέρουνε, εντάξει, και θα δείτε, θα αρχίσετε να τραβάτε βίντεο. Και καλά, να ρωτήσω εγώ τώρα, τα μαχαίρια και αυτά τα χατζάρια πού τα βρίσκουνε και τις πέτρες πού τις βρίσκουνε, σε νταμάρι τους πήγανε. Θα ήταν παράλογο να σας πω που, να ξέρω πού τα βρίσκουνε. Το παράλογο επίσης είναι ότι την πέτρα μπορεί να τη βρεις, γιατί εκεί είναι γεμάτο πέτρες, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι ο χώρος είναι από πίσω, ακριβώς εκεί που είναι οι σκηνές. Τους έχουν βάλει να μένουν μέσα σε ένα μικρό χώρο, ο οποίος έχει χώμα κάτω. Ξέρετε, γιατρέ, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά αυτό το ερώτημα τώρα του Μιχάλη του Δέλτα είναι κέριο. Γιατί από τη μία παρουσιάζουμε, και είναι έτσι, έτσι, ανθρώπους εξαθλειωμένους, οι οποίοι δεν έχουν που να πληθούν και που να πάνε στην τουαλέτα τους, και απ' την άλλη τους βλέπουμε με μαχαίρια και χατζάρια. Αυτό είναι ένα ερώτημα και είναι σοβαρό ερώτημα. Εδώ πρέπει να σας πω ότι δεν έχουν όλοι μαχαίρια, έτσι, ας μην το, δηλαδή ας μην το γενικεύσουμε. Εκεί είναι γύρω στα 1500 άτομα, θα πω, στην Ε2. Στο γύρο χώρο, μπορεί να κάνω λάθος, να είναι 1700, 1800, λέω ένα νούμερο τώρα, έτσι. Είναι 1500 άτομα, οι 10-20 από αυτούς, ναι, έχουν μαχαίρια, ναι, έχουν κάτι, ας πούμε, σαν σουγιάδες, είναι ωραία. Κάποιοι νταΐδες, για να καταλάβετε. Εμείς τους ξέρουμε από έξω και ανακατατά ποιοι είναι αυτοί. Ναι. Άλλο λέω. Δεν έχουν σχέση με τον χώρο. Δηλαδή, έπρεπε το κράτος να ελέγχει σωματικό έλεγχο και μετά να αφήνει να μπαίνουν μέσα στο λιμάνι κάποια άτομα. Έπρεπε να ξεχωρίσει Αφγανούς από Σύριους, από Ιρακινούς. Έπρεπε να ξεχωρίσει οικογένειες από ψευτονταΐδες. Έπρεπε να ξεχωρίσει εξ αρχής. Να τις φυλάει, τις οικογένειες να τις προσέχει. Γιατρέ, έπρεπε να ξεχωρίσει εξ αρχής μετανάστες, λαθρομετανάστες μάλλον, από πρόσφυγες. Το οποίο δεν το έχει κάνει. Κοιτάξτε, εγώ από ό,τι είδα εκεί πέρα, η μόνη που πραγματικά θα έπρεπε την προσοχή των ανθρώπων, όλων μας, έτσι, είναι τα μικρά αυτά παιδάκια με τις μανάδες και τους πατεράδες τους. Όλοι οι άλλοι πρέπει να περάσουν υπό αυστηρό έλεγχο. Μάλιστα. Αλλά ένα τέτοιο κράτος όπως είναι το δικό μας και όπως ήταν το δικό μας, γιατί δεν βλέπουμε μόνο το τώρα, βλέπουμε και το παλιά, έτσι. Βέβαια. Δηλαδή δεν αναφερόμαστε μόνο σε αυτή την κυβέρνηση, αναφερόμαστε και στις πρώην κυβέρνησεις που ένας κατηγορεί τον άλλον, αλλά όλοι έχουν ευθύνη. Ευθύνη όμως έχουν πολύ περισσότερο αυτοί που κάνουν τους ανθρωπιστές αυτή τη στιγμή, τους βάζουν μέσα κατά χιλιάδες λέγοντας «Μα τι να κάνουμε». Τους φιλοξενούμε, λέει, αυτό μπορούμε να κάνουμε. Όχι, κύριε, τους κατεβάζεις στα νησιά πραγματικά, τους κάνεις έναν έλεγχο πραγματικό και στέλνεις στην ενδοχώρα μόνο γυναίκες με παιδιά. Τους υπόλοιπους τους κρατάς στα νησιά. Αν δεν θες να κάνεις τίποτα άλλο, αν δεν έχεις την τόλμη να τους γυρίσεις πίσω, αν δεν έχεις την εξωτερική πολιτική να τους γυρίσεις πίσω, που τα είδατε, προχτές ήρθανε, μπήκανε 200 ή έστειλε 100. Σήμερα ήταν να φύγουν 100, δεν έφυγε κανείς. Τέλος πάντων, έτσι γίνεται η κατάσταση. Προσέχεις τα γυναικόπαιδα, γιατί δεν σου φταίνε τα κακόμοιρα τα παιδάκια ενός χρόνου και δύο χρονών, ξυπόλυτα, να σου κλαίνε, επειδή ένας πατέρας είχε την τρέλα να το περάσει μέσα από το Αιγαίο ενός χρόνου παιδί. Αυτός ο πατέρας είναι για σκότωμα, συγγνώμη, μέσα σε εισαγωγικά το σκότωμα. Μα αυτή είναι η πρόσφυγη. Έπαιξε με το παιδί του, το ίδιο το παιδί.
το έφερε μέσα από το Αιγαίο σε τρικυμία, σε μείον πόσους βαθμούς, σε υγρασία. Και αν ο πατέρας αυτός είναι για σκότωμα σε εισαγωγικά, όπως λέτε, φανταστείτε η κυβέρνηση η οποία ανοίγει τα σύνορα και τους λέει ελάτε. Θα ήθελα όμως, επειδή είστε γιατρέ, είστε πραγματικά χύμαρος και πολλοί μας ενημερώσατε για το τι συμβαίνει εκεί πέρα, να πάμε τώρα στο Μιχάλη το Δέλτα, ο οποίος έχει κάποια ερωτήματα να θέσει. Εγώ θα επιμείνω στο μαχαίρι. Γιατί το λέω αυτό? Επειδή έχουμε ακούσει πάρα πολλά κρούσματα και όχι μόνο εκεί στον Πειραιά και στη Χίο και παντού. Ακούμε ότι βγαίνουν μαχαίρια. Ο γιατρός πριν μας είπε ότι οι μετανάστες έτρωγαν με πλαστικά πυρουνάκια και τέτοια. Βεβαίως. Μήπως τα μαχαίρια αυτά τα περνάνε οι αλληλέγγυοι μέσα? Σοβαρό ερώτημα αυτό. Γιατρέ, τι λέτε εσύ αυτό? Δεν μπορώ να απαντήσω και συγγνώμη που θα το κάνω έτσι. Δηλαδή, ξέρετε ότι είμαι ντόμπρος και ότι είμαι, λέω, σταράτες απαντήσεις. Σίγουρα αυτά τα μαχαίρια τα έχουν δώσει κάποιοι επισκέπτες αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί ο Δήμος Πειραιά, όταν τους έδινε τροφή, γιατί δεν υπάρχει πια ο Δήμος Πειραιά, έτσι. Από ό,τι καταλαβαίνω, συγγνώμη, δεν δίνει πια τα γεύματα που έδινε πριν. Ο Ολυμπιακός που ήταν εκεί και που ήμουν παρόν σε κάθε διανομή έδινε την κασερόλα, έδινε τα φρούτα και έδινε το πλαστικό αυτό, το απλό, το άσπρο, το μαχαίρι, το πυρούνι, το κουτάλι. Ποτέ μα ποτέ δεν έδωσε κανείς κάποιο μαχαίρι. Εδώ δεν μιλάμε για μαχαίρι απλό. Μιλάμε για σουγιάδες. Μιλάμε για όπλα που μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να καταστούν φωνικά. Μιλάμε για μαχαίρια μεγάλα. Ωραία. Άρα λοιπόν, εφόσον αυτά δεν τους τα έδωσε ο Δήμος ούτε η αστυνομία, εφόσον αυτοί έτρωγαν με πλαστικά, όπερ συνεπάγεται ότι αυτά τα έδωσαν οι αλληλέγγυοι, οι ΜΚΟ και οι λοιποί. Όλοι αυτοί ελέγχονται. Για να ρωτήσω κάτι τώρα. Ποιες είναι οι οργανώσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους καταβλισμούς και στα hot spots εκεί πέρα? Ωραία, θα σας πω ένα περιστατικό για να καταλάβετε τον οίκο ανοχής που συμβαίνει εκεί μέσα. Έρχεται ένας πολύ καλός Έλληνας και λέει έχω στο αυτοκίνητό μου γύρω στις 150 φρατζόλες ψωμί. Λαγάνες. Θέλω να τις δώσω στα παιδιά και στις μητέρες τους. Χαίρομαι πολύ που τον ακούω. Ήταν βράδυ, ήταν 7.30 με 8 η ώρα. Αυτό συνέβη πριν ένα μήνα περίπου. Τον παίρνω και αρχίζω και βρίσκω παιδάκια και τους τα δίνω. Τότε ξαφνικά, δεν ξέρω από πού, εμφανίζονται δύο Άγγλοι μέσα από αυτά τα, όπως τα λέμε, μαγειρία. Που η κατάσταση έτσι και μπείτε στα μαγειρία, θα νομίζετε ότι είναι μαγειρία για, πώς το λένε, για πρόβατα, για και εγώ δεν ξέρω τι. Τρισάφυλλα. Ναι, τρισάφυλλα. Τριτοκοσμικά. Βγήκαν από εκεί μέσα δύο Άγγλοι λοιπόν, οι οποίοι μου είπαν τι κάνεις εδώ. Στα αγγλικά. Λέω, εδώ δίνουν στα παιδιά και έτσι. Και ποιο είσαι εσύ που δίνεις στα παιδιά? Λέω, ένας Έλληνας έχει έρθει εδώ. Εσύ ποιο είσαι, του λέω. Εγώ ποιο είμαι, μου λέει. Εσύ θα δώσεις αναφορά. Για έλα εδώ, μου λέει, να πάρουμε τα στοιχεία σου. Πέτα, λέω, εγώ εντωμεταξύ φορούσα τα διακριτικά. Έτσι, ήμουν γιατρός. Είχα τα διακριτικά του τμήματος του οποίου δουλεύω. Ένας τρισάθλιος Άγγλος, ένας ο οποίος δεν ξέρω αν είχε να κάνει μπάνιο 3-4 μέρες. Κατάλαβα. Από πού, δεν είχε ξυριστεί, δεν είχε πληθεί, δεν είχε, μου ζητούσε εμένα το λόγο, ο οποίος ήθελα να δώσω αυτά τα ψωμιά, τις λαγάνες, στα παιδάκια. Μου το απαγόρευσε λοιπόν και μου είπε ότι αν θέλεις θα περάσεις επίσημα από τα μαγειρία ή θα τα αφήσεις εδώ. Επειδή δεν μπορούσα να γίνω ο γιατρός της λαγάνας λοιπόν, του είπα του κυρίου, δεν ξέρω τι θα κάνετε, στον Έλληνα μιλούσα, πηγαίνετε με αυτόν τον άνθρωπο και δώσε τα εκεί μέσα. Όταν ο άνθρωπος μου λέει, καλά, πού θα τα δώσω, μου λέει, εγώ ήρθα να τα δώσω στον κόσμο. Μπήκαμε στο μαγειρίο όλοι μαζί, τότε για πρώτη φορά είδα το δίθεν μαγειρίο που έχουν κάνει, τα αφήσανε τις λαγάνες κάτω, στο έδαφος, κάτω. Δεν είχανε που να τις αφήσουν, κάτω στο έδαφος. Μάθατε τι εκπροσωπούσε αυτός ο Άγγλος? Δεν ξέρω τι εκπροσωπούσε. Ξέρω όμως ότι ήταν ένας Άγγλος μαζί με άλλους δεκάδες Άγγλους εκεί μέσα, μαζί με άλλους δεκάδες, με άλλες δεκάδες Αγγλίδες εκεί μέσα, οι οποίες δεν ξέρω από πού έχουν έρθει, τι κάνουν, ξέρω όμως ότι το παίζουν αλληλέγγυοι. Μάλιστα. Να ρωτήσω εγώ τώρα. Δηλαδή, όσον αφορά τις οργανώσεις εκεί μέσα,
έχουμε μη κυβερνητικές οργανώσεις, έχουμε τους γιατρούς χωρίς σύνορα και τον Ερυθρό Σταυρό. Έχουμε, προσοχή, επίσημα είναι ο Ερυθρός Σταυρός, επίσημα είναι το χαμόγελο του παιδιού, επίσημα είναι οι γιατροί του κόσμου και ανεπίσημα κάτι αλήτες που χρησιμοποιούν τις ΜΚΟ τους για να εκμεταλλεύονται κάποια πράγματα. Ακριβώς. Και θησαυρίζουν αυτοί οι παλιά άνθρωποι. Δεν ξέρω τι λεφτά παίρνουν, δεν ξέρω τι γίνεται, πού τους βρήκαμε αυτούς τους Άγγλους, δεν ξέρω ποιος τους έχει αφήσει εκεί μέσα. Θα σας πω ένα άλλο περιστατικό. Ξαφνικά την προηγούμενη εβδομάδα μπαίνει ένας με μια ντουντούκα. Προσέξτε. Αυτός ήταν απ' έξω. Δεν τον ξέραν εκεί μέσα. Απ' έξω ήρθε. Με μια ντουντούκα αρχίζει και φωνάζει. Αχά, μπαλού, μπαμπά, γκαλού, γκλού, γκλού. Κανένας δεν καταλαβαίνει, φοβηθήκαμε ότι τους παρακινήσε κάτι. Κάποια στιγμή ένα παλικάρι, ένας Έλληνας, δεν ξέρω από πού, δεν ξέρω αν ήταν του λιμενικού με πολιτικά, δεν ξέρω τι, ήρθε και του λέει, καλά, τι λες εδώ πέρα, τι θες να πεις, τι τους λες. Γιατί ξαφνικά όταν ακούσαν την ντουντούκα αρχίσαν και πάλι βγαίναν έξω, φουριόζοι. Και φοβηθήκαμε πως είναι επεισόδια. Και είπε στα αγγλικά αυτός, λέει, μη σας απασχολεί, λέει, αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας γίνεται μεγάλη πορεία αλληλέγγυη, έχουν βγει όλοι οι Αθηναίοι έξω και μαζί με τους αδερφούς μουσουλμάνους ζητάνε να ανοίξουν τα σύνορα και υπάρχει μεγάλη πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Κοιτάω το ρολόι μου, ήταν 6-6,5 ώρα. Εγώ δεν ήξερα ότι γινόταν καμιά πορεία 6-6,5 ώρα. Ήξερα ότι υπήρχε μια συγκέντρωση η οποία είχε τελειώσει. Και αυτός παρακινούσε πάλι να βγουν από εκεί μέσα καμιά 500 άτομα και να πάνε όλοι στην Αθήνα στο κέντρο σε αυτήν την πορεία αλληλέγγυων Ελλήνων που είχαν βγει, έτσι έλεγε. Όλοι, λέει, έχουν βγει στους δρόμους οι Έλληνες και υποστηρίζουν. Τέτοια πράγματα λοιπόν τους λένε και τους ξεσηκώνουν. Άρα Ζιώπα, συγγνώμη, θυμάστε τι λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή για την εργαλειοποίηση από τους κομμουνιστές του δυναμικού αυτού. Το ίδιο σκεφτήκαμε, Μιχάλη. Το ίδιο σκεφτήκαμε ακριβώς. Και αυτό ήθελα να πω και εγώ τώρα, ότι δεν είναι και τόσο αυθόρμητες οι διαμαρτυρίες των λαθρομεταναστών όπως θέλουν να τους παρουσιάζουν τα κανάλια. Κάποιοι τους υποκινούν. Κύριε Ραζή, ακούστε. Ξέρω, εδώ ένα λεπτό για να διαχωρίσω λίγο τη θέση μου. Ίσως δεν κατάλαβα καλά. Ο άνθρωπος αυτός που είχε έρθει, εμένα μου μοιάζε περισσότερο με φανατικός μουσουλμάνος παρά με κομμουνιστής. Έτσι. Δηλαδή ήταν ένας με ντουντούκα, έμπαινε εκεί μέσα με μουσι, ο οποίος παρακινούσε όλα τα άτομα να κατέβουν στην Αθήνα. Το άτομο αυτό μετά το είδα πάνω σε ένα καφάσι, να έχει γύρω του γύρω στα 500 άτομα, να έχει βγάλει ένα χαρτί και να μιλάει χωρίς την ντουντούκα να απευθύνεται κάτι. Στα αραβικά βέβαια. Μάλιστα. Δεν καταλάβαινα τι γινόταν. Η ουσία είναι ότι κάποιοι τους παρακινούν αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν, είναι το ζουμί που βγαίνει από αυτό. Άσε με, επειδή έχω γνώση σε αυτό. Έχω γνώση. Ξέρω και ποιοι είναι αυτοί. Λοιπόν, βεβαίως. Είναι κάτι τυπάδες οι οποίοι είναι ακραίοι μαξιστές, είναι Έλληνες στο γένος και έχουν τώρα παρισφρήσει μέσα σε αυτούς. Και τους έχουν πάρει υπό την προστασία τους και τους βάζουν να κινητοποιούν όλους αυτούς τους μετανάστες. Λοιπόν, έχει σκάσει μια ομάδα, αυτοί αυτοαποκαλούνται, είναι σκληροί κομμουνιστές, μαρξιστές, έχουν και κανάλι στο YouTube, μιλάνε μόνο ταξικά. Αν τα ακούσει, θα κάνει σε μετό, Τζιόπα. Εμείς τα λέμε γιατί έχουμε διαβάσει τα κείμενά τους, ξέρουμε τα κομμουνιστικά μανιφέστα και αυτά. Ο κύριος Ραζής δεν έχει σχέση. Απλά εμείς, επειδή κάνουμε και ιδεολογική εκπομπή και τους γνωρίζουμε απ' έξω και ανακατοτά τι μανούλες είναι στην προπαγάνδα. Λοιπόν, αυτοί οι ακραίοι μαξιστές έχουν φτιάξει μια ομάδα, λέγεται Συντονισμός για το Προσφυγικό Μεταναστευτικό Σωματείων Φοιτητικών Συλλόγων και Συλλογικοτήτων. Όπου ακούς κάτι ονόματα, μια γκουμούτσα, να ξέρεις είναι μαξιστές, εξορισμού. Λοιπόν, άκου να δεις τι κάνουν τώρα αυτοί. Πάνε στο λιμάνι του Πειραιά. Και έχουν επιστρατεύσει φοιτητές και όλους αυτούς που ο καθένας από αυτούς έχει να κάνει μπάνιο ένα μήνα. Τους βάζουν εκεί πέρα και δίνανε τώρα επιστολές, μοιράζανε επιστολές και επιστολόχαρτα στους μετανάστες σε τρεις γλώσσες. Και στα αραβικά, αγγλικά και δεν θυμάμαι και πια και σε μια άλλη γλώσσα. Λοιπόν, και άκου τώρα, αυτή η επιστολή έπεσε στα χέρια μας. Άκου τι γράφει. Στο διαβάζω, έτσι. Ναι. Ο συντονισμός για αλληλεγγύη στους μετανάστες και τους πρόσφυγες απαιτεί οργάνωση και συντονισμό στη μάχη για να ανοίξουν τα σύνορα, για να έχουν δικαίωμα και πρόσβαση στην αίτηση ασύλου, ίσα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης όπως οι ντόπιοι εργαζόμενοι, οι άνεργοι και οι νέοι.
Είμαστε από τους ανθρώπους που στηρίζονται στην αλληλεγγύη προς εσάς από την αρχή και θα παραμείνουμε στο ίδιο μονοπάτι μέχρι να νικήσετε. Θέλουμε να παλέψουμε μαζί σας όσο παραμείνετε στην Ελλάδα. Καμία, τώρα τα αιτήματα, καμία βίαιη μεταφορά για κανέναν από εσάς σε κάμπ χωρίς τη θέλησή σας. Νόμιμη παραμονή στη χώρα για όλους σας χωρίς διαχωρισμούς που βασίζονται στη χώρα προέλευσης. Αποτροπή μαζικών απελάσεων, οι χώροι διαμονής των μεταναστών θα έπρεπε να είναι ανοιχτοί και όχι κλειστού τύπου φυλακές. Πάτε σκύλια λέστε, πρόσβαση και δικαίωμα στο άσυλο, καμία σύλληψη και κράτηση, είναι δικαίωμά σας να αρνηθείτε μεταφορά για οπουδήποτε. Αλλά πάνω απ' όλα θα παλέψουμε μαζί σας για να ανοίξουν τα σύνορα, για να αρθεί η ρατσιστική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας σε συνεργασία με τον ελληνικό νόμο, ό,τι να είναι, για να σταματήσουν οι πόλεμοι και οι υπεριαλιστικές επεμβάσεις, για να μπει ένα τέλος στη Frontex και στο ΝΑΤΟ, για να ανατραπούν οι αντιπροσφυγικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδας και της Τουρκίας. Το κατάλαβες αυτό το πράγμα? Μάλιστα. Αυτή είναι η τυπάδες. Από τη ρητορική και μόνο καταλαβαίνει κανείς την ιδεολογική προέλευση αυτών των ατόμων και άλλωστε λένε ξεκάθαρα, εντελώς ξεκάθαρα στις ανακοινώσεις αυτές, ανακοινώσεις σαν και αυτές μάλλον που διάβασες, ότι αυτό που επιθυμούν είναι ένα μπάχαλο. Εγώ θα σου συνεχίσω λίγο, θα κάνω ένα συνειρμό ακόμα. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε πει να μας πούνε οι κύριοι αυτοί τι θα κάνουν όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι ένας απροσδιόριστος αριθμός. Δεν το γνωρίζουν ούτε αυτοί. Μπορούν να μπουν 100.000, 200.000, 500.000, κανένας δεν ξέρει. Έτσι. Ωραία. Αυτές τις μάζες τι θα τις κάνουν? Δύο τινά υπάρχουν. Η μία είναι να τους χρησιμοποιήσουν όλοι αυτοί οι αλληλέγγυοι, οι αχαρακτήριστοι, που είναι σκληροί αναρχοκομμουνιστές, για να διαλύσουν και να φέρουν χάος και να επιβάλλουν την κουμούνα των Αθηνών, να στο πω στα ίσια, εξέγερση του προλεταριάτου κανονικά, με εργαλειοποίηση αυτών που είναι σκληρογημένων ήδη, ή αν δεν το καταφέρουν αυτοί, θα το καταφέρουν οι νεοφιλελεύθεροι του Κυριάκου. Πώς? Πέριξ όλων αυτών των hot spot και αυτά θα φτιάξουν ειδικές οικονομικές ζώνες, θα τους μαντρώσουν μέσα και αυτοί θα παράξουν έργο υπέρ των πολυεθνικών εταιριών του Βορρά, όπου οι οποίες θα μεταφέρουν γραμμές παραγωγής εκεί πέρα ή θα κάνουν εξωτερική ανάθεση έργου προς τη διαχειρίστρια αρχή της ΕΟΣ, της ειδικής οικονομικής ζώνης. Άλλη εξήγηση δεν υπάρχει. Η Ελλάδα είναι λατημένη, έχει 25% ποσοστό ανεργίας, 1.150.000 άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν δουλειά, ενώ ψάχνουν ενεργά, 300.000 Έλληνες πτυχία έχουν φύγει στο εξωτερικό, οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται. Εγώ άλλη εξήγηση, εύλογη εξήγηση δεν μπορώ να βρω. Ωραία. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά αυτά τα περιστατικά. Και τα μαχαίρια και αυτά. Γιατρέ, να ρωτήσουμε κάτι άλλο τώρα. Ποια είναι η κατανομή των μεταναστών όσον αφορά την εθνικότητα, τη θρησκεία, την ηλικία και το φύλο? Μπορείτε να μας πείτε ορισμένα πράγματα? Στην ε2 μπορώ να σας πω ότι εκεί έχουμε Αφγανούς, Ιρακινούς και Σύριους. Αλλά προσοχή. Το Σύριος πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι Έλληνες. Τι σημαίνει? Η Συρία είναι ένας λαός από 20 εκατομμύρια κόσμο. Μπορεί να είναι 22. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με παρακαλώ. 22. Λοιπόν, φανταστείτε μία παρόμοια περίπτωση στην Ελλάδα. Εδώ θα με ακούσετε λιγάκι για ένα λεπτό για να καταλάβετε. Έχουμε κάποιον πόλεμο στην Ελλάδα, χτύπα ξύλο, για κάποιους εθνικούς λόγους. Επιτίθονται κάποιοι στην Ελλάδα. Ποιοι είναι αυτοί που θα φύγουν από την Ελλάδα? Θα φύγουν οι Ρουμάνοι που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, θα φύγουν οι Αλβανοί οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, οι Μαυροβούνοι, και εγώ δεν ξέρω, οι Βούλγαροι και έτσι. Οι Έλληνες το 90% θα κάτσει στη χώρα του, όπως έκατσαν και οι Σέρβοι στη χώρα τους. Τι θέλω να πω με αυτό? Δεν είναι οι Σύριοι οι οποίοι έχουν φύγει από τη Συρία. Οι Σύριοι έχουν κάτσει εκεί. Έχουν φύγει τα παρακλάδια των Σύριων από την Συρία. Δηλαδή αυτοί που δεν είναι Σύριοι πραγματικά. Όταν λοιπόν... Οι τσιχαδιστές. Ναι, όταν λοιπόν έρχεται κάποιος, σου μπαίνει χωρίς έγγραφα, γιατί τι κάνουν αυτοί που τους μεταφέρουν? Τους παίρνουν όλα τους τα χαρτιά, τους παίρνουν όλα τους τα διαβατήρια.
Και εδώ θα μπούμε και σε ένα άλλο θέμα λίγο πιο κάτω. Φανταστείτε όλους αυτούς πόσο θα κοστίσει στον καθένα από αυτούς να βγάλει διαβατήριο. Θα κοστίσει 100 ευρώ. Φανταστείτε λοιπόν ποια είναι η τακτική τους. Παίρνουμε το διαβατήριο από την Τουρκία, εμφανίζονται χωρίς κανένα έγγραφο, λένε ένα όνομα Αμπού Μπαμπού Κικίρ στη Μυτιλίνη, το σημειώνουν σε ένα χαρτί και με αυτό το όνομα περνάνε στην Ελλάδα, στην Αθήνα και θέλουν να περάσουν στο εξωτερικό. Φανταστείτε λοιπόν το κράτος αύριο μεθαύριο που θα περάσουν, πόσα λεφτά θα βγάλει από αυτούς τους ανθρώπους όσον αφορά τα διαβατήρια. Υπάρχει δηλαδή και το θέμα... Μα υπάρχει, η αριστερή είναι μανούλες αυτά, είναι βιομήχανοι. Είναι βιομήχανοι, δηλαδή έτσι. Εδώ λέμε ότι πάμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, αλλά τους εκμεταλλευόμαστε και τους πατάμε σαν γουνούπια, γιατί ξέρουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν χαρτιά και αύριο μεθαύριο θα τους ζητήσουμε να κάνουν 50.000 διαβατήρια. Επί 100 ευρώ το διαβατήριο βάλτε να δείτε πόσα λεφτά. Έτσι. Λοιπόν, τους βοηθάμε από τη μία, τους παίρνουμε τα λεφτά από την άλλη. Αλλά αφήνουμε αυτό και βλέπουμε ότι εκεί όλοι έρχονται με ένα απλό άσπρο χαρτί που δηλώνει εθνικότητα, Συρία. Αλλά ο άνθρωπος όταν το ρωτάς λέει δεν είμαι ακριβώς Σύριος, είμαι εκεί, στα περίχωρα ήμουνα. Είναι εκατοντάδες αυτοί που μας έχουν πει ότι δεν είναι Σύριοι. Έχουν δηλώσει ότι είναι Σύριοι, αλλά δεν είναι Σύριοι. Από πλευράς θρησκεύματος? Είναι μουσουλμάνοι βέβαια, έτσι. Όλοι έτσι. Το 95% είναι μουσουλμάνοι. Το άλλο 5% τι μπορεί να είναι? Δεν ξέρω, πάντως σε καμία περίπτωση δική μας, έτσι, ορθόδοξη. Έτσι, να πω κάτι σε αυτό. Ναι. Επειδή στη Συρία, στα 22 εκατομμύρια, στη Δυτική Συρία που υπάρχει κοιλάδα των χριστιανών, υπάρχουν 4 εκατομμύρια χριστιανοί. Δεν έχει λακίσει από αυτούς κανένας. Εγώ δεν έχω δει χριστιανό εδώ στην Ε2 μιλάω πάντα, έτσι, προς Θεού, μην το γενικεύουμε. Ναι, εγώ, εντάξει. Στην Ε2 δεν έχω δει χριστιανό. Ωραία. Άτομο. Δεν έχω. Έχω δηλώσει. Τα χαρτιά γράφουν. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό να ρωτήσω, γιατρέ, ακούστηκε και μπορείτε να το επιβεβαιώσετε εσείς, γιατί ήσασταν εκεί, ότι ακόμα και όπου βλέπουν το σήμα του Ερυθρού Σταυρού αγανακτούν. Ισχύει? Δεν ισχύει αυτό. Δεν το είδα εγώ προσωπικά. Δεν το έζησα προσωπικά. Δεν νομίζω ότι ισχύει τις μέρες, προσοχή, τις μέρες που ήμουν εγώ. Μάλιστα. Εγώ πάντως άκουσα ένα ηχητικό από τον πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού και έλεγε τα αντίθετα. Εντάξει, δεν ήταν στον καταβλισμό τον δικό σας, στην Ε2. Πρέπει να ήταν αυτός που ήταν στην Ιδωμένη. Ναι, στην Ιδωμένη τον άκουσα και εγώ. Στην Ιδωμένη είπε ότι αρνήθηκαν το φαγητό, είπε άλλα περιστατικά. Αλλά εγώ σας μιλάω καθαρά για την Ε2, έτσι. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Για να πάμε παρακάτω τώρα, Μιχαλή, με την ερώτηση. Ναι, αυτό με τον Ερυθρό Σταυρό, για να ανοίξουμε μια παρένθεση εδώ πέρα, όταν βλέπουν το Σταυρό, σεληνιάζονται, έτσι. Όποιος διαβάσει το Κοράνι καταλαβαίνει, γιατί εγώ το έχω διαβάσει και βαστάω και σημειώσεις. Εγώ θα σας πω ένα περιστατικό πριν που συνέβη λίγες μέρες πριν. Εγώ είπα σε έναν φίλο μου, ο οποίος είναι ταχυδακτυλουργός. Του έκανα μια πρόταση. Του λέω, δεν έρχεσαι κι εσύ στον ελεύθερό σου χρόνο να διασκεδάσεις λίγο τα παιδάκια? Και μου λέει, ναι, Νίκο, κανένα πρόβλημα. Του λέω, κάτσε να σε φέρω σε επαφή. Τον έφερα σε επαφή με το. Για να συγκεντρώσουν κάπου τα παιδάκια. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Να συγκεντρωθούν. Δεν θα πάει μόνος του δηλαδή και θα αρχίσει να κάνει ταχυδακτυλουργικά και δεν θα τον κοιτάει κανείς. Καταλαβαίνετε. Έπρεπε δηλαδή να ξέρουν ότι θα έρθει αυτός ο φίλος. Και συγκεκριμένα γύρισαν και του είπαν, ναι, όταν κανόνισα τη συνάντηση, προσοχή, δεν θα πεις καθόλου τη λέξη Χριστός, δεν θα πεις καθόλου τη λέξη τρίκ, δεν θα πεις τη λέξη καθόλου χριστιανισμός. Δεν θα πεις καθόλου τη λέξη μαγεία, δεν θα πεις καθόλου τη λέξη πώς το λένε, έκπληξη και κάτι τέτοια. Δηλαδή του λέγανε ότι σε αυτά που θα κάνει τα τρίκ δεν θα αναφέρει καθόλου κάποια πράγματα. Κάποιες φράσεις και λέξεις που ο άλλος σκέφτεται απευθείας στον χριστιανισμό, ναι, πούμε, και υπάρχει τους, κόντρα. Θα πάρουν τα παιδιά τους και θα φύγουν αν ακούσουν αυτές τις λέξεις. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν κάποιος ο οποίος έρθει να σε διασκεδάσει να του επιβάλλεις και τους όρους? Σε μια χώρα η οποία σε φιλοξενεί, αντί να τη σέβεσαι, να την εκτιμάς, της λες και τι θα κάνει για να δεχτεί να σε διασκεδάσει αυτός ο άνθρωπος?
Μα ακριβώς εδώ πέρα να πω κάτι το εξής, να το δούμε λίγο και με άλλη σκοπιά, λίγο οικονομικίστικη. Αυτοί, εμείς ως προς αυτούς, κάνουμε δράσεις συμπληρωματικές. Αυτοί ως προς εμάς επιβάλλουν δράσεις υποκατάστασης. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, εμείς στα σχολεία τρώμε χοιρινό. Μία δράση συμπληρωματική είναι να, συμπλήρωσης, είναι να προσθέσεις το μοσχαρίσιο κρέας που τρώνε αυτοί. Αυτοί όμως σου επιβάλλουν να αφαιρέσεις εντελώς το χοιρινό και να το αντικαταστήσεις με μοσχαρίσιο. Αυτό είναι δράσεις, καθαρά δράση επιβολής, χτύπημα ταυτότητας, γιατί αυτό κάνουν. Χτυπάνε την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Και αυτό με τα εμβλήματα του Ερυθρού Σταυρού που βλέπουν το Σταυρό και σεληνιάζονται και πόσο άσχετοι είναι, έτσι. Ο Σταυρός της Ορθοδοξίας δεν είναι ο σοσκελής Σταυρός που έχει το έμβλημα του Ερυθρού Σταυρού. Μιλάμε και αστοιχείο, για αναλφάβητοι τελείως. Και τώρα αυτοί οι άνθρωποι δύναται να ενσωματωθούν και μας μιλάνε για πολιτισμικό εμπλουτισμό, μας μιλάνε για πολυπολιτισμικότητα. Όποιος διαβάσει το Κοράνι θα καταλάβει ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση αυτοί να αφομοιωθούν, αλλά αυτοί επιβάλλουν το δικό τους κόσμο και κοσμοθεωρία σε εμάς και κάνουν καθαρά επεκτατικό πόλεμο με όλα τα μέσα σε όλα τα επίπεδα. Και δεν εννοώ μόνο με να την άξεις, έτσι. Αυτό είναι το τελευταίο. Να σταθώ λίγο σε αυτό, Μιχάλη, που λες, και να συμπληρώσω εδώ ότι αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, το λένε κιόλας. Αν κάποιος ψάξει. Για να μην ακούμε μόνο τα καλά για την Έλληνα, ψάχνουμε στο διαδίκτυο, ευτυχώς είναι ακόμα ελεύθερο, θα δει ανάλογα περιστατικά στη Βρετανία, για παράδειγμα, όπου Britain First κάνει δράσεις μέσα στις συνοικίες του Λονδίνου, στο Λούτον τους προάλλες, που είναι μουσουλμάνοι και τους λέγανε ακριβώς αυτό. Λέγανε στους Εγγλέζους οι μουσουλμάνοι, σηκωθείτε και φύγετε. Τους λένε εδώ είναι Ισλαμική χώρα. Τους λένε we run the country. We run the country. Δηλαδή εμείς ελέγχουμε την τέτοιο. Έτσι. Και πήγαινε τώρα, πήγαινε με το Σταυρό, πήγαινε με το Σταυρό και η Britain First. Ναι. Οι εκπρόσωποι της Britain First πήγαινανε με το Σταυρό και βγάζανε αφρούς, σεληνιάζονταν. Δεν μπορείς να φανταστείς γιατί πράγμα μιλάμε. Έτσι ακριβώς. Έτσι, είναι φανταστικό. Αυτό άμα δεν το δεις, δεν το πιστεύεις. Έχω δει τα βιντεάκια στο YouTube, κυκλοφορούν, μπορεί να τα δει ο κόσμος. Britain First, άμα πληκτρολογήσει. Τα κανάλια της διαπλοκής αυτό δεν το βλέπουν. Έτσι. Λοιπόν, κάτσε να περάσουμε σε κάτι άλλο τώρα. Βεβαίως. Επειδή τα είπαμε αυτά, να ξαναγυρίσουμε λίγο στις λοιμώξεις και σε αυτά τα τέτοια. Άκουσα σήμερα τον Υπουργό Υγείας. Τον Υπουργό Υγείας, τον Ανδρέας Ξάνθου, κάπως έτσι δεν λέγεται. Ναι. Γιατρέ Ανδρέας Ξάνθου, δεν λέγεται. Ναι. Και έλεγε τώρα ότι υπάρχουν τεράστιος κίνδυνος να δούμε κρούσματα από λοιμώξεις και από νόσους που είχαν εξαφανιστεί στο παρελθόν. Δηλαδή, παράδειγμα, υπατήτιδα, φυματίωση και αυτά, χολέρες. Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Δεν θα αργήσουν να έρθουν, γιατί μην ξεχνάμε ότι σε λίγο καιρό, Ανδρέας Ξανθός λέγεται ο υπουργός, σε λίγο καιρό θα έχουμε θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς. Ήδη σας είπα κάποια περιστατικά τα οποία έχουν ήδη εμφανιστεί, τα οποία προσπάθησαν να κρατήσουν μυστικά, αλλά ευτυχώς ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά βγήκε έξω και έκανε επίσημη ανακοίνωση. Εμένα δηλαδή, όταν τους έλεγα ότι υπάρχουν περιστατικά ψώρας, γελούσανε. Δύο εβδομάδες πριν, τρεις εβδομάδες πριν, θυμάμαι, είχε εμφανιστεί το πρώτο περιστατικό σε μένα, το είχα αναφέρει και γελούσανε. Εγώ έβλεπα κατά κόρον και ψώρα και άλλα δερματολογικά και δερματικά και ας πω και εμφανίστηκαν και περιστατικά όπου αφροδυσιακά. Μου ήρθε γυναίκα που μου είπε ότι σε συνέβρεση στον εξωτερικό χώρο στο λιμάνι του Πειραιά με κάποιον ο οποίος στην αρχή δεν είπε ότι ήταν ο άντρας της, μετά φοβήθηκε και μου είπε ότι ήταν ο άντρας της. Τον έφερε μάλιστα μαζί, αλλά δεν φάνηκε ότι είναι ζευγάρι. Έτσι όπως έδειχνε αυτή, αποκλείεται να ήταν ζευγάρι με αυτόν. Σας το λέω γιατί, πώς να σας πω, η γυναίκα ήταν άρρωστη. Συνευρεθήκανε ερωτικά και κολλήσανε, δεν ξέρω τι κολλήσανε. Μάλιστα αυτή μου έλεγε, δεν θέλω να με εξετάσεις ή θέλω να μου φέρεις γυναίκα να με εξετάσει. Δεν δέχομαι από άντρα να εξεταστώ. Σου λέω, κορίτσι μου, εγώ δεν μπορώ να εξετάσω, δεν είμαι ούτε γυναικολόγος, ούτε θα έπαιρνα αυτή την ευθύνη να εξετάσω μια
μία γυναίκα η οποία δεν ήθελε ούτε καν άντρα να εξεταστεί. Δηλαδή αυτό που λέμε ότι σου βάζω και εγώ την πίεση ότι θέλω γυναίκα να με εξετάσει και να μου τη φέρεις και τώρα. Επιβάλλουν, επιβάλλουν, προσπαθούν ναι, να επιβάλλουν. Όπως είπατε... σας το είπα, είναι δράση υποκατάστασης και επιβολής και βάλουν ευθέως στην ταυτότητα. Και αυτά απορρέουν από το Κοράνι, τα γράφει μέσα. Άμα το διαβάσετε, τα γράφει μέσα. Λοιπόν, επειδή είπατε αυτή αυτό γυναίκα, περιστατικό... Συγγνώμη που επεμβαίνω, αυτή η γυναίκα αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί τόσες μέρες με αυτό το πρόβλημα. Αν ξανακάνει έρωτα με έναν δύο ακόμα, αν ξανακάνει στο κεφάλι της έχει τίποτα, δεν έχει τίποτα και έχει άχυρα στο κεφάλι της ξανακάνει, καταλαβαίνετε τι θα γίνει κάτω στο λιμάνι. Επίσης η Ψώρα, μιλάει ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά για 5 περιστατικά, εγώ είδα τουλάχιστον 15. Ας πούμε ότι είναι 7 περιστατικά, 10 περιστατικά. Μπείτε στο Google παρακαλώ, για να μην νομίζετε ότι λέω ανοησίες. Το διαδίκτυο πια είναι έτοιμο να σας προσφέρει τις όλες πληροφορίες, ιατρικές και μη ιατρικές. Μπείτε και γράψτε Ψώρα, να δείτε αντιμετώπιση και να δείτε πώς μεταδίδεται. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί δηλαδή αυτές οι ασθένειες, οι υπατήτηδες, η φυματίωση, η ψώρα και αυτά, δηλαδή είναι υψηλής έντασης ως προς την μεταδοτικότητα. Βέβαια και θα βρεθούν σε λίγο καιρό, σε ένα μήνα από τώρα, εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε με το καλό, θα δούμε ότι αυτά τα 5 περιστατικά έχουν γίνει 50 και 100. Και όσον αφορά πούμε, τη μεταδοτικότητα ως προς τους γηγενείς, δηλαδή οι Σιριζέοι σε λίγο δεν μπορούν να τους κάνουν καλά αυτούς, γιατί διαρκώς έρχονται καινούργοι, στέλνουμε 100 είπατε εσείς και έρχονται 300, οπότε η καθαρή μεταβολή είναι συν 200 έτσι, που μας έρχονται. Οπότε αυτό δείχνει μια αυξητική τάση. Σε κάποια φάση δεν θα μπορούν, γιατί δεν υπάρχουν και υποδομές, όπως πολύ σωστά μας διαφωτίσατε και διευκρινίσατε πριν, όπερ συνεπάγεται ότι θα αρχίσουν να τσαμολάνε έξω, θα κάνει και ζέστη, αυτοί δεν θα μαντρώνονται μέσα. Δεν είναι ανάγκη πια. Εγώ είπα σήμερα και έκρουσα καμπανάκι. Αν δεν ήταν καμπανάκι, ήταν καμπάνα, ήταν κουδούνι, ήταν κουδουνάρα, ας πούμε. Δεν ξέρω πώς θα το πάτε, θα το πάρετε πλάκα. Ήδη είναι αργά, φίλοι μου. Το πιστεύουμε και εμείς ακράδαντα ότι είναι αργά. Απλά ρωτώ κάτι άλλο. Ήδη είναι αργά γιατί αυτός ο άνθρωπος με την ψώρα, αυτοί οι 15 με την ψώρα, κοιμούνται μαζί με άλλους 100. Όχι δίπλα τους. Δίνουν το χέρι μαζί με άλλους 100. Σχεδόν καθημερινά. Οπότε θα κολλήσουν όλοι. Εδώ η ψώρα, αν μπείτε μέσα, δεν κολλάει μόνο αυτούς οι οποίοι δεν έχουν απληθούν. Κολλάει και υγιέστατα άτομα. Έτσι. Σας λέω, θα υπάρξει πανικός. Μάλιστα. Θα μου πεις, είσαι πολύ μικρός για να τα λες και κάνεις μεγάλες δηλώσεις. Τι να κάνω μεγάλες δηλώσεις όταν ο ίδιος ο ιατρικός σύλλογος τους διαψεύδει αυτούς που λένε ότι δεν υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Όταν το ΕΚΑΒ βγήκε χτες και είπε ότι δεν μπορεί να κάνει συγγνώμη, απολύμανση στα ασθενοφόρα που τους μεταφέρουν αυτούς τους ανθρώπους. Οι ίδιοι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ δεν έχουν λεφτά, είπανε, δεν έχει λεφτά το ΕΚΑΒ να κάνει απολύμανση στα ασθενοφόρα. Ξέρετε πόσους έχουν μεταφέρει τα ασθενοφόρα από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι άπλητοι για μήνες στα νοσοκομεία? Δείτε παρακαλώ, γράψτε στο Google τι έγραψε για τα ασθενοφόρα η υπεύθυνη του ΕΚΑΒ, ότι δεν κάνουμε απολύμανση. Γράφτε αυτό τον τίτλο και διαβάστε τι είπανε. Που σημαίνει ότι τι, ότι το ΕΚΑΒ αυτή τη στιγμή έτσι και κάνει κάποιος μία κλίση από Περιστέρι, λέω την περιοχή, είναι το ίδιο, ίσως είναι το ίδιο ΕΚΑΒ που πήγε και περιέλαβε τον ασθενή με την ψώρα. Για αυτά τα πράγματα μιλάμε. Το ξέρω. Οι αυτοί στο, όχι στο Υπουργείο Υγείας, αφήνουμε γιατί εκεί πέρα είναι επιστήμονες μέσα, ξέρουν τι γίνεται. Η πολιτική της χώρας, για αυτούς μιλάω. Μα αυτούς σας είπαμε... οι οποίοι είναι... γεμάτη με αγγυλώσεις και ιδεολειψίες, είναι κομμουνιστικές, γκριζάρανε. Προσέξτε, προσέξτε, δεν μπορώ να πω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κομμουνιστικές αντιλήψεις, ότι έχει αναρχικές. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι συνυπεύθυνοι της Νέας Δημοκρατίας με αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή. Σε μικρότερο βαθμό, αλλά είναι συνυπεύθυνοι. Σε αυτό το κομμάτι, γιατρέ, με αυτούς έπρεπε, με αυτούς είχε αρχίσει ήδη η ροή. Πριν 1,5 χρόνο είχαμε ήδη μετανάστες στην Ελλάδα. Τους είχαν βάλει σε κάποια... στον Ελαιώνα, πού τους είχαν βάλει?
Να πω εδώ, γιατρέ, τώρα να σας διακόψω λίγο, ναι. Επειδή αναφερθήκατε και στη Νέα Δημοκρατία, να πούμε εδώ ότι και έχουμε συλλητεύσει και από αυτή την εκπομπή, και εγώ και με τον Μιχάλη το Δέλτα, όσες φορές έχουμε βρεθεί σε αυτή την εκπομπή, την νεοταξίτικη τακτική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία δεν διαφέρει και σε πολύ, ειδικά στο θέμα για το οποίο συζητάμε τώρα, με τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, παρόμοια είναι. Απλά η διαφορά είναι ότι η διαφορά ως προς αυτά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι με το ΣΥΡΙΖΑ μεγιστοποιήθηκε η ένταση του προβλήματος. Ακριβώς. Αλλά όχι ότι και οι άλλοι δεν πιστεύουν τα ίδια. Γιατί άφησε να αφαιθεί η κυβέρνηση αυτή που έχουμε, άφησε να αφαιθεί ότι εγώ θα δεχτώ όλους τους μετανάστες. Κάτι το οποίο ίσως δεν είχε δείξει η προηγούμενη κυβέρνηση. Πολύ σωστά όμως έρχεται ο Πρωθυπουργός και λέει τι θέλατε να τους κάνουμε αυτούς τους ανθρώπους, να τους βουλιάξουμε. Και του απαντάμε, ποτέ δεν θα βούλιαζες ανθρώπινες ψυχές, κύριε Πρωθυπουργέ. Αλλά ποτέ δεν θα τις έβαζες στην Ελλάδα να ζουν σαν ζώα, κύριε Πρωθυπουργέ. Και γιατί ποτέ δεν θα τους έλεγες, ελάτε. Εσύ τους είπες ελάτε και έτσι. Τους έχεις αφήσει σαν ζώα, σαν χείρους. Σαν κατσαρίδες, σαν ποντίκια να ζουν, κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδας, στον Πειραιά στην Ε2. Δεν έχει κανείς το κουράγιο από τον ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει στον Πειραιά να δει πώς ζουνε. Κανείς δεν έχει από αυτούς τους ανθρωπιστές να κατέβει στον Πειραιά. Όλοι μιλάνε στα κανάλια. Αλλά όλοι μιλάνε με 1.000 και 1.500 ευρώ σακάκια που κάμισα παντελόνια. Ας βάλουν λίγο το τζιν τους και ας έρθουν κάτω να δούνε. Ότι δεν μπορείς να μπεις ούτε με μάσκα μέσα στην Ε2. Μυρίζει ποντικύλα. Είναι η υποκρισία που λέγαμε στην αρχή, γιατρέ. Τι μας το παίζετε ανθρωπιστές. Γιατί είστε ακριβώς. Χειρότεροι από ζώα. Και εσείς αυτούς τους ανθρώπους τους εκμεταλλευτήκατε για να πάρετε λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν τα δίνετε σε αυτούς τους ανθρώπους πίσω αυτά τα λεφτά, κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδας. Γιατί αυτά τα λεφτά που παίρνετε για να βοηθήσετε αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους ανθρώπους δεν φαίνεται. Οι άνθρωποι δεν είχαν ούτε κουβέρτα. Στον Ερυθρό Σταυρό ερχόντουσαν και ζητούσαν σαμπουάν, ζητούσαν σαπούνι, ζητούσαν κουβέρτες. Σε εμάς ζητούσαν ρουχαλάκια. Και ο Ερυθρός Σταυρός έδινε. Το χαμόγελο του παιδιού έδινε. Όλοι δίνανε. Πού είναι λοιπόν αυτά τα λεφτά που παίρνετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε ανθρωπιστή πρωθυπουργέ της Ελλάδας? Κύριε γιατί Ρασί... λέτε ψέματα στον ελληνικό λαό ότι τους προστατεύετε. Ψέματα λέτε. Τους έχετε να ζουν σαν ποντίκια, κύριε Πρωθυπουργέ Τσίπρα της Ελλάδας. Κύριε τα Ρασί... ποντίκια της Ελλάδας τους έχετε κάνει. Να σας διακόψω λίγο να ενημερώσω εδώ ότι φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Κύλησε ο χρόνος γρήγορα. Χυμαρώδες ο λόγος σας. Περιγράψατε το, ξαναλέω με άλλη μια φορά. Περιγράψατε τέλεια το τι συμβαίνει. Το οποίο έχουμε προβλέψει εδώ και αρκετά χρόνια όλοι εμείς που ασχολούμαστε με το ζήτημα, ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να περιθάλψει ανθρώπους. Πολιορκίας. Κατάσταση πολιορκίας. Ασύμμετρη απειλή δέχεται η Ελλάδα και μάλιστα αυτή τη φορά ο εχθρός είναι εντός των τυχών. Και ο εχθρός είναι εκτός των τυχών και ανάμεσα στους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν εισβάλει στην πατρίδα μας, αλλά και μέσα στα βουλευτικά και υπουργικά έδρανα. Μιχάλη Δέλτα, δεν ξέρω αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι, θες να γιορτήσεις τον κύριο Ραζή κάτι. Ήταν χύμαρος ο κύριος Ραζής, τα είπε όλα. Εγώ είχα πολλές ερωτήσεις, τις οποίες με το λόγο του τις κάλυψε όλες. Δηλαδή ήταν πέρα του προσδοκόμενου αυτά που είπε. Ήταν απίστευτη η καταγγελία που έκανε, ήταν απίστευτη. Δεν ήρθα στην εκπομπή σας για να αρχίσω τα ιατρικά και τους ιατρικούς λόγους και τους ιατρικούς όρους και. Ήρθα για να τα πω απλά. Η χώρα κινδυνεύει γιατί όχι αυτοί οι άνθρωποι που μπήκανε την κάνουν να κινδυνεύει. Η πολιτική είναι επικίνδυνη και η πολιτική με όμικρον γιώτα και η πολιτική που ασκείται με ήττα είναι πολύ επικίνδυνη. Αυτοί οι άνθρωποι αν ελεγχόντουσαν θα μπορούσαν άνετα να ενταχθούν. Αλλά για να εντάξεις έναν άνθρωπο πρέπει να του προσφέρεις ανθρώπινες συνθήκες. Είτε είναι μουσουλμάνος, είτε είναι χριστιανός, είτε είναι κάποια άλλη θρησκεία. Του προσφέρεις ανθρώπινες συνθήκες, του ανεβάζεις το επίπεδο και ναι, τότε χαίρεται αυτός ο άνθρωπος. Δυστυχώς, εμείς το επίπεδο κατεβάζουμε και των Ελλήνων και τους κάνουμε αυτούς από ανθρώπους παρατημένους και ανθρώπους οι οποίοι ήταν σε μια χώρα εμπόλεμη, να τους έχουμε εδώ να ζουν σαν ζώα. Εγώ, κλείνοντας την εκπομπή, γιατρέ, θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση στο σχόλιο σας, στο τελευταίο σας σχόλιο,
το οποίο ήταν διτό. Να πω καταρχήν την προσωπική μου άποψη που λέει ότι σε μεγάλο ποσοστό αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνο δεν μπορούν να ενταχθούν αλλά δεν θέλουν κιόλας, και έχουμε 38 παράδειγμα, να υπενθυμίσω ότι ζω στην Γερμανία και βλέπω τον τρόπο με τον οποίο ζουν και συμπεριφέρονται εδώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι απόψεις προσωπικές και αφορούν άλλη συζήτηση. Από εκεί και πέρα όμως και εμείς εδώ στυλιτεύουμε πρώτα απ' όλα την ελληνική κυβέρνηση ή τις ελληνικές κυβερνήσεις που αδιαφόρησαν για το θέμα όλα αυτά τα χρόνια. Εμάς δεν μας φταίνει σε τίποτα οι άνθρωποι, ο καθένας φεύγει από κάπου γιατί αναζητεί μια καλύτερη ζωή. Νόμιμα ή παράνομα προσπαθεί να μπει οπουδήποτε. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα είναι ένα μπουρδέλο, να το πω, εσείς το είπατε πιο εξευγενισμένα στο λόγο σας πριν, το οποίο δεν ελέγχει τίποτα. Δεν ελέγχει τίποτα, είναι όλα χύμα και φτάνουμε σε σημείο να ζούμε καταστάσεις τέτοιες όπως εσείς ζήσατε και μας περιγράψατε πάρα πολύ καλά σε αυτή την εκπομπή. Και το χειρότερο όλων βέβαια είναι ότι θα ζήσουμε και πολύ χειρότερες, όπως προειδοποιήσατε. Καλή μου φίλη, μια μάνα μας γέννησε όλους. Μια μάνα, η οποία υπέφερε και εκείνη ξέρει τι σημαίνει 9 μήνες να είμαστε στην δουλειά της. Όλους τους ανθρώπους, μια μάνα. Αυτούς, εμάς όλους. Αλλά αυτή η μάνα μετά μας έκανε και ανθρώπους. Φυσικά. Λοιπόν, δεν μπορεί 9 εκατομμύρια Έλληνες να δέχονται, να αγαπάνε, να προσφέρουν ρούχα με ψυχή, να προσφέρουν τρόφιμα, την ψυχή τους να δίνουν σε μετανάστες, να τους υποδέχονται, να μένουν στα σπίτια τους και αυτοί να γυρίζουν να σε πετροβολάνε, να σου βγάζουν μαχαίρι. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν. Πώς θα το καταλάβουν; Δεν ξέρω. Δεν θα το καταλάβουν γιατί δεν είναι στην κοσμοθεωρία τους. Νίκο, δεν θα το να καταλάβουν. Διαβάσω... Ναι, θα το πεις. Συγγνώμη τώρα, ένα σχόλιο, Μιχάλη. Δεν θα το καταλάβουν αυτοί που κυβερνούν. Ο απλός κόσμος θα το καταλάβει και πολύ σύντομα, σύμφωνα με τα που μας είπε ο γιατρός. Ο κόσμος, οπουδήποτε αυτοί συσσωρεύονται, το καταλαβαίνει. Έτσι. Αν δεις τα περιστατικά στην Ιδωμένη και στη Χίο, που ξυλοφόρτωσαν οι ματατζίδες γυναίκες, τι ξεφτύλα ήταν αυτοί, ρε. Έτσι, αυτό έτσι. Δεν θα το πούμε. Τα παλιωτόμαρα πήγαν και δέρναν γυναικόπαιδα. Αυτός είναι ο Τσίπρας. Τα μάτ του Τσίπρα που θα τα αφόπλιζε, θα τους έδινε γαρδένιες. Έτσι, αυτός είναι ο αφοπλισμός της αστυνομίας που θα έκανε. Όχι ότι εμείς το θέλουμε, αλλά για να δούμε πόσες κοροϊδεύουν. Που λέει εμείς θα αποπλήσουμε τα ΜΑΤ και την αστυνομία. Μάλιστα. Και τους κάνε βάρβαρους περτοριανούς να δέρνουν γυναικόπαιδα. Δέρνουν γυναικόπαιδα και απ' την άλλη τους λαθρομετανάστες στο λιμάνι τους φυλάνε 4 λιμενικοί. Ακριβώς. Λοιπόν. Εντάξει Νίκο, μπορούμε να κλείσουμε. Βεβαίως. Να πάμε στο τέλος της εκπομπής λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Ραζή που συνεισέφερε σύμφωνα με την εμπειρία του τα όσα έζησε στο λιμάνι του Πειραιά. Συνεισέφερε στην κουβέντα μας. Κύριε Ραζή, σας ευχαριστώ πολύ και νιώθω ειδικά ιδιαίτερα ευχαριστημένος με αυτή την εκπομπή, γιατί πολλές φορές και εγώ αλλά και σε εκπομπές που έχω κάνει με τον Μιχάλη τον Δέλτα έχουμε καλέσει ανθρώπους, έχουμε απευθεί ανοιχτή πρόσκληση σε οποιονδήποτε, ακόμα και αν έχει διαφορετικές ιδέες και απόψεις από τις δικές μας, να έρθει σε πνεύμα ελευθερίας και να μας τις πει, να τις συζητήσουμε, ο καθένας να πει την άποψή του. Άλλωστε, ο διάλογος είναι αυτός που χαρακτηρίζει τους Έλληνες, αυτοί τον γέννησαν, αυτοί τον εξύψωσαν και αυτοί τον έκαναν επιστήμη. Κύριε Ραζή, σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ και καλή δύναμη στο έργο σας που έχετε να ενημερώνετε τον κόσμο, άσχετα με τη θέση την οποία έχετε ή την οποία έχει ο συνομιλητής σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ... Για να κλείσω και θέλω να πω στον κύριο Ραζή το εξής. Σας συγχαίρω για το θάρρος σας να βγαίνετε και να τα λέτε και να μην φοβάστε την πολιτική ορθότητα. Αυτή η μπασταρδοκρατία της πολιτικής ορθότητας δεν μπαίνει πάνω από το ελληνικό έθνος. Δεν θα χάσουμε την Ελλάδα μας και να κινδυνεύσουν γυναικόπαιδα για να έχουμε αυτούς τους δημοσιοαλίτες και να σας διακόπτουν και να μην σας αφήνουν να τα λέτε. Λίγο ακόμα... θα βγαίνετε σε μέσα και θα τα λέτε γιατί κινδυνεύει το έθνος. Θα μπούμε σε πολύ μεγάλες περιπέτειες. Και αν αυτά που εσείς εδώ μας λέτε, και αν τα άλλα, εγώ ήθελα να διαβάσω και μια επιστολή μιας γιατρού, να φρίξετε. Έτσι. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε εντάξει. Να μην φοβάστε την πολιτική ορθότητα γιατί το έθνος κινδυνεύει. Αυτό και μόνο. Δεν σημαίνει αν είσαι ξυρισμένο κεφάλι ότι είσαι και
μέλος της Χρυσής Αυγής. Αυτό πρέπει να καταλάβουν. αφήστε τα κόμματα. Αφήστε τα κόμματα. Το κεφάλι, να σας πω κάτι, σημαίνει και καθαρό κεφάλι. Αυτό θέλω να πω. Και εγώ θα μιλάω, ας έχω και ξυρισμένο κεφάλι και ας έχω και μπούκλες. Μπράβο. Και να μην σας λένε ούτε Χρυσαυγίτες ούτε το ένα. Εσείς λέτε την αλήθεια. Η αλήθεια πάντα κερδίζει. Ακριβώς. Και τα δικά σου τα ψέματα καταραίουν μέρα με τη μέρα. Και αν αυτά που εσείς λέτε εδώ συνέβησαν τώρα, τι θα συμβεί το καλοκαίρι που θα έχουμε μπονάτσα και θα μπαίνουν αβέρτα κουβέρτα? Τι θα συμβεί δηλαδή? Και θα είναι και 40 βαθμούς και εκεί πέρα χωρίς μπάνιο, χωρίς τέτοιο, θα εξαθλιώνονται, θα εκνευρίζονται και θα εξεγείρονται. Να κλείσουμε με αυτό το ερώτημα. Λοιπόν. Να κλείσουμε με αυτό το ρητορικό ερώτημα προς τους ακροατές που μας ακούνε. Να τους ευχαριστήσω και εγώ, αφού ευχαριστήσω για άλλη μια φορά εσάς, τον Νίκο το Ραζή και τον Μιχάλη το Δέλτα που παρευρέθηκαν και σήμερα στην εκπομπή. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς που μας ακούσατε και να σας καλέσω να μεταφέρετε το μήνυμα, το ζουμί όσων απόψε ακούσατε, ότι η Ελλάδα κινδυνεύει. Φίλες και φίλοι, ραντεβού την άλλη Παρασκευή. Να είστε καλά και να είστε πάντα ωραίοι Έλληνες. Σας ευχαριστώ.